δέκατη χρονιά ή στην Α ή στη Β, όλοι πάνε για τη μαρμίτα. Στη ζωή όλοι πάνε για τη μαρμίτα, για τίποτα άλλο δεν πάνε. Και όταν κόβουμε τη μαρμίτα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τραγικό παράδειγμα, οι φίλοι μας, οι αγρότες. Κόπηκε η μαρμίτα, Τζόρνταν, εσύ. Το βρήκε στα μάξι. Οι αγρότες. Στάστο, μην θα πάμε στου χορηγού. Το βρήκε στα μάξι. Στα μάξι δεν το βρήκα. Καταρχήν ευχαριστώ σε όλου σα. Τι ευχαριστώ. Σένα και τον Μάριο και όλου. Τι ευχαριστώ. Τι έγινε. Ευχαριστώ. Τα πλάκα με τον τρόπο του. Με τον τρόπο το αυτονόητο για μένα. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι. Εσύ τα κάνει. Ευχαριστώ. Ασχέτω αποτελέσματο, αν το βρούμε ή δεν το βρούμε. Εσεί κάνατε υποχρέωση με το παραπάνω και σαν φίλοι και σαν άνθρωποι. Να πούμε ότι τα Volkswagen Touran. Ταρό. Κλέψανε και. Του έστειλε το Γιώτα δηλαδή. Πώς? Έχει κάνει. Του τέστην, εντάξει. Του τέστην το Ιώτα. Φοβάμαι τα. Η Volkswagen με το Ιώτα συνεργάστηκαν και βγάλαν αυτά τα μοντέλο τα ταρό. Είναι ίσως τα καλύτερα αυτοκίνητα που υπάρχουν. Τέλος πάντων, επειδή κλέψανε πάρα πολλά τέτοια στο νομό Γιαννιτσών και εδώ. Νομό Πέλλας. Μας είπαν οι αστυνομικοί που πήραμε τηλέφωνο ότι πιθανότατα τα κλέψαν γύφτη. Και τα παίρνουν, τα κόβουν και τα τραβάνε στη Λάρισα. Εντάξει, έτσι δεν μας είπανε. Ένας τρόπος είναι για αυτός ένας. Να πω ότι δεν είχαμε καμία απέτηση από την αστυνομία να ψάξει να βρει το αμάξι του Τζόρνταν, ούτε να μπει μέσα στις. Ξεγνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπολειτουργεί η αστυνομία, ότι οι άνθρωποι πληρώνουν από την τσέπη τους για να πάρουν άρβυλα. Δεν έχουν λεφτά να κάνουν σέρβις στα αμάξια. Δεν έχουν λεφτά. Είναι ξεφτύλα για την αστυνομία και ξεφτύλα για το στρατό αυτό που γίνεται, να έχουν υπαλλήλους και να. Πήγα σε ένα βενζινάδικο τις προάλλες. Και ήρθε ένα περιπολικό μέσα στη βρώμα. Και λέω: τι γίνεται, παιδιά, να λέει εντάξει και τα λοιπά. Ποιο πληρώνει, λέει: εμείς είμαστε το κάνει δώρο βενζινά, λέει το πλήσιμο. Οπότε εγώ δεν είχα καμία απέτηση να ψάξουν να βρουν το αμάξι του Τζόρνταν. Στην Ελλάδα ξέρουμε ότι ούτε τους δικαστές θέλουμε να μας βοηθήσουν, ούτε τους εισαγγελείς, ούτε τους αστυνομικούς. Πλέον κοιτάζουμε μόνοι μας πώς θα λειτουργήσουμε την κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε ένα σπίτι στην εξοχή. Πώς θα γυρωθούμε. Παίρνουμε ένα κουμπούρι και περιμένουμε τον κλέφτη γιατί. Και άμα τον πυροβολήσουμε τον κλέφτη, το βάζουμε στο πόρτ μπαγκάζ και το θάβουμε. Τέλος πάντων, φτάσανε τα πράγματα έτσι, είναι πολύ δυσάρεστο αυτό. Τέλος πάντων, εμείς να ευχηθούμε αυτό που έκλειψε το αυτοκίνητο να βγαίνει η ψυχή του 5 χρόνια από τα αυτιά και να μην βγαίνει. Κακό πράγμα να θες να πεθάνεις και να μην μπορείς. Εγώ δεν το λέω. Τι λες τώρα, ρε. Εγώ λέω έγινε μια. Ναι. Μην μιλάς με κανέναν. Ευχήσου, δώσε την ευχή σου. Τέτοια δεν κάνω εγώ. Εγώ δεν είμαι χαιρετικό. Αν έχει μια ελπίδα να το βγει αυτό που σου λέω. Εγώ να το φωτίσει ο Θεός, να μην το ξανακάνει. Α τα αφήσει κάπου αν ζει ακόμα. Τζορντάν, πε το σχετικό αυτό που είπε προηγουμένω πριν ξεκινήσουμε. Αυτό πε το. Ναι, κοίταξε να δει. Όταν βλέπει κλέφτη, εσύ ρε κλέφτη, κλεφτάρα. Έναν. Γιατί. Το αυτοκίνητο μπορεί να καταλάβει κανείς. Μισό λεπτό ρε, μην πετάει. Κάτσε να το πει, μην πετάει. Να το πει. Από το αυτοκίνητο, από μερικά πράγματα ας πούμε, από τη ζωή μπορεί να καταλάβεις με ποιον έχεις να κάνεις. Ναι. Όταν βλέπεις ένα αυτοκίνητο επαγγελματικό, αγροτικό ή φορτηγάκι ή ξέρω εγώ, λες εσύ αυτό το αυτοκίνητο πιθανό να το έχει ένας στο μεροκάματο, να μην χαρακτηρίσει κάπως αλλιώς. Δεν μιλάω για μένα. Ναι. Γενικά μιλάω. Λοιπόν, είναι στην ταλαιπωρία. Ναι. Και όταν λοιπόν απευθύνομαι σε αυτούς εδώ, ειδικά όταν είναι όπως λες εσύ, γύφτη που λες ή κάτι άλλο ή ξέρω εγώ, ταλαιπωρημένοι. Βουλγαρόγυφτη μπορεί να είναι. Ναι, βουλγαρόγυφτη ή ξέρω εγώ. Ναι. Και είστε κι εσείς στο μεροκάματο και τολμάτε και κάνετε ένα τέτοιο πράγμα σε έναν τέτοιον άνθρωπο, λυπάμαι πολύ για εσάς. Μην πάμε μέσα σε κάπου αλλού, κάνε μία κίνηση. Λοιπόν, βάλε απέναντι κάτι άλλο. Να πάρει τα λεφτά, ρε παιδί, να πάρει να σωθεί μια και έξω να πω γεια σα του μάγκα. Μαγιά σου. Είσαι και στεναχωρημένο τώρα, χάσατε ένα μηδέν. Γι' αυτό θα πούμε. Πες αυτά τα λαμόγια που λένε ο Τζόρνταν. Όσον αφορά για τους άγρωτες. Στάσου. Είναι φίλος με τον Σαββίδη και σου παίρνει δώρα ο Σαββίδης κτλ. Πες ότι έχασες το αυτό και θα μαζέψουμε λεφτά όλοι εμείς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι πολύ ξεφτύλας αυτό να που ξέρετε, το πιστεύει. Ξέρετε, ξεφτυλισμένοι άντρες, όσοι μιλάτε για την παρέα μου εδώ πέρα, έστω και πείτε οτιδήποτε ό,τι έχει να κάνει με λαμογιά. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πρώτον. Δεύτερον, πάμε στους χορηγούς γρήγορα. Στο hardball. Όπου αύριο θα πάμε να δούμε Πανετολικός. Θα πάμε να το δούμε. Πανιόνιος. Ωραίο μάτς. Χιδίο, ωραίο μάτς. Πανιόνιος, Πανετολικός. Ελπίδος 8. Αυτά θα τα πούμε μετά, ρε, τα αναλύσεις και ακουστικά. Θα το πει μετά. Ελπίδος 8 στην Πολύνη, στο τρίγωνο της Πολύνης, στο πιο εμπορικό τρίγωνο της πόλης και όχι μόνο. Ένα από τα καλύτερα μαγαζιά της πόλης, το Sport Café του Hardball λοιπόν. Εκεί που όπου γίνεται ακόμα μία χρονιά φέτος διαγωνισμός μπιρίμπας. Είμαστε στους 16 και στο Europa League και στο Champions League. Ναι. Πλέον είναι τα μεγάλα ονόματα τώρα εκεί πέρα. Έτσι. Αυτοί οι μεγάλοι παίκτες τώρα. Λοιπόν, να πάτε λοιπόν εκεί να πιείτε το καφεδάκι σας ή το ποτό σας, να παρακολουθήσετε τέτοια παιχνίδια. Είναι πολύ ωραία. Καρτάκι ωραίο. Καρτάκι ωραίο. Μάρκαλο. Βέβαια. Ναι.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Ναι. Επιμένω για την πυρίμπα, γιατί όλη η Ελλάδα παίζει πυρίμπα τώρα, αλλά δεν ξέρουν τι τους γίνονται σε πολλά μέρη. Έτσι. Άλλοι παίζουν αρσενικά, άλλοι παίζουν τελικά, άλλοι παίζουν αυτά, ξέρω εγώ. Εσύ με τι παίζεις? Λοιπόν, πήγε στην κυρία Εύη. Πήγα. Καθάρισε τα αυτή το έδαφο. Λοιπόν, ναι. Ελπίδος 8, ναι. Να πάτε εκεί πέρα, παιδιά. Έτσι. Τις απογευματινές ώρες είμαστε και εμείς εκεί. Έτσι. Είμαστε και εμείς εκεί τις Δευτέρες. Ναι. Λοιπόν, εγώ με τις Δευτέρες, Τρίτες. Εγώ πάω είναι πιο πολλές μέρες. Γιατί είναι και πιο κοντά. Λοιπόν. Κομωτήριο Εφη. Ολύμπου 21, Ολύμπου 3. Το Μεσόβριδο, σου έκανε το Μεσόβριδο. Πηγαίνω κάθε εβδομάδα εκεί σου πέρα. Σου έκανε το αυτή. Σου έκανε την φαβορίτα, αλλά Νότι Φαγιανάκη, το σβέρκο σου. Μύτες. Μύτες. Φρίδι. Γιατί ο Ρακοντάνος. Όχι Μπερμπάντοφ να πράγει. Του δίνω το Μπερμπάντοφ σήμερα. Ωραίος. Λοιπόν, θα μιλήσω. Μεγάλη μπάλα έπαιξε. Κομωτήριο Εφη. Με 10 παίκτες έπαιξε. Ολύμπου 23. Λέγε. Ολύμπου 23, Ολύμπου 31 είναι δύο χώροι φοβεροί, καταπληκτικοί. Είναι στο 1, στο 23 είναι το κούρεμα, το κομωτήριο δηλαδή. Τάλιρο το κούρεμα, να ξέρετε, 5 ευρώ, 5 φράγκα. Λοιπόν, έχει ίσιωμα, έχει αντάβιες για τις γυναίκες, έχει βαφή μαλλιών, έχει πολλά πράγματα εκεί πέρα. Ναι. Περμανάν, ιστορίες. Περμανάν. Ναι. Περμανάν λέγεται. Περμανάν. Εσύ δεν ξέρεις. Παρ' όλα αυτά ξέρεις πώς λέγεται, αν και δεν ξέρεις κανονικά τι είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, στο 31, 30-40 μέτρα λίγο παραπέρα. Έτσι. Είναι ο άλλος ο χώρος, ο πολύ ωραίος, ο καταπληκτικός. Εκεί γίνονται είναι πιο πολύ για τις κυρίες. Μανικιούρ, πεντικιούρ. Δεν ξέρω με αυτά τα δάκτυλα εσύ να πας εκεί. Άμα τα αφήσω λίγο, μπορεί να κάνω τζελ. Γιορτάζει σήμερα γενέθλια. Εγώ όχι. Αποτρίχωση λοιπόν μαλλιών. Τον Αυτάκη λέει χρόνια πολλά. Πάμε ρε φίλε. Μην πειράζει. Αποτρίχωση μαλλιών. Μασάζ. Ναι. Μασάζ πηγαίνω εγώ μια φορά το μήνα. Σε βλέπω εκεί πώς κάνεις με την τρίχα. Πολύ αυτή ωραία. Η γυναίκα που σε κάνει μασάζ πρέπει να τη δίνει η κυρία Εύη επιπρόσθετα χρήματα. Βαρέανθυγιεινά. Βαρέανθυγιεινά πρέπει με αυτή την πλάτη τη γουρουνίσια που έχει με τι τσιγάρε. Στο πρόσωπο φρεσκαδούρα το βλέπω όμως. Ναι. Να πάτε, παιδιά, να πάτε. Έτσι. Είναι πολύ ωραία η γόρη. Θα με πάτε. Και μασάζ μισή ώρα ένα δεκάρικο. Τίποτα. Τζάμπα. Τίποτα. Δεκάρικο πρέπει να δεις και τάλιρο έξτρα εσύ την κοπέλα. Γιατί αυτή η πλάτη δεν είναι ανθρώπινη. Λοιπόν, Πετχανίτσας. Στέλιο, θα ερχόμουν, πάθαμε ατύχημα το ίδιο. Θα έρχονταν να βγάλει κλειδιά για τα μάξι, έβγαλε ο κλέφτη κλειδιά, του πήρε το αμάξι. Λοιπόν, ούτω ή άλλω θα έρθω όμω πάλι. Ναι, φαντάσου κλέφτη, έχει βγάλει το Πετχανίτσα. Πετχανίτσα, στον κλέφτη του αυτομαξίου του Τζόρνταν, δεν ξέρω και τον Λούτσο και τον Πανάκη. Λοιπόν, Δελφών 101. Πολύ ωραία. Γωνία με μπότσαρι. Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Υπάρχει και χώρο στάθμευση, εσύ κάνει κουμάντο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, γιατρός Μπανιώτης, παθολόγος, ειδικευμένος στο βελονισμό. Ο Μπανιώτης φτιάχνει πάρα πολύ ωραία αυτές τις κρίσεις πανικού. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Τις αϊπνίες. Ναι. Αυτός ο συνδυασμός με κρίση πανικού. Με το βελονισμό τα καταπολεμάς. Αλλά είναι και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Όπως. Αυτό συνδυασμό. Ναι, βεβαίως. Και πηγαίνεις. Για αδυνάτισμα, κυταρίτιδα. Ωραία. Όπως είπαμε για τον ύπνο. Ναι. Όπως είπαμε για πόνους στις αρθρώσεις. Όπως είπαμε για πόνους στα γόνατα. Στον αφιένα ειδικά. Και πάρα πολλά. Διακοπή καπνίσματος. Πάρα πολλά πράγματα. Κάνει πολλά πράγματα ο Πανιώτης. Είναι στην Εγνατία 63. Είναι στον έκτο όροφο. Οι καπνιστές. Η Κορίνα είναι η γραμματεύση του. Οι καπνιστές πάρα πολύ κόψανε κάπνισμα. Πήγε και ο κόκκινος. Από ό,τι έχω μάθει και το έχει ρίξει στις πίπες, όχι σαν Ηρακλειδέας, σαν γιατί ο Ηρακλής πήρε σήμερα μία νίκη φανταστική, με 60 λεπτά πολύ καλό ποδόσφαιρο. Μπράβο. Να πάτε εκεί πέρα στο φίλο μας, τον Πανιώτη, τον Γιάννη, έτσι. Λοιπόν. Δεν το είδα μόνο σε. Δεν το έχω δει καθόλου. Δεν έχω δει καθόλου. Ήμουν στο γήπεδο. Ναι. Δεν έχω δει επανάληψη. Ωραία. Δεν το έχω δει. Το πέναλτι ήταν όχι. Κυρία Μέρη. Προχώρα, περπάτα. Λοιπόν, κυρία Μέρη, Πορφύρα. Εκεί θα πληρώσει. Αλλά εκεί θα πληρώσω, αλλά εσύ μου κάνει αυτή την εβδομάδα. Είχαμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε κυρία Μέρη σε λίγες μέρες. Κυρία Μέρη, θα έρθουμε σε λίγες μέρες. Θα συντονιστούμε και θα έρθουμε. Τη πληρώσω εγώ. Τη συναγρίδα, μάλλον. Συναγρίδα, ναι, γιατί έμεινε ο Μπερμπάντοφ. Έμεινε ο Μπερμπάντοφ στον πάγκο μετά τις 31 του μηνός και σήμερα δίδαξε ποδόσφαιρο. Έτσι. Εντάξει, σε ένα κακό παιχνίδι που και οι δύο ομάδες ήταν για ξύλο. Και περισσότερο ήταν για ξύλο Ολυμπιακός γιατί αυτός είναι ο πρώτος. Και δεν δικαιολόγησε τη διαφορά. Ότι δεν υπάρχει διαφορά. Φούσκα μεγάλη. Άντε, μπράβο, φούσκα μεγάλη. Και φυσικά ο Ντέλι Γουέι, ο φιλαράκος μας, ο οποίος είναι Αγίων Πάτρων, κάνει θράψη με τον γύρο των Light. Είπε θα έρθεις, δεν ήρθες. Εγώ πηγαίνω τρώω το μπιφτεκάκι μου, με το κασέρι, με το μπαφλό. Θα δουν τα παιδιά εγώ. Θα δεις, έχει πολύ ωραίο βρουστ, πώς θα λέτε τα βρουστ. Βρουστ, λουκάνικο, βρουστ. Φαβερό λουκάνικο, βραστό, τρομερό. Και οι σαλάτες, οι συνδυασμοί. Καλά, εσύ μας λες ότι κάνεις διατροφή. Διέτηση είναι. Υπερτρογύρω διέτηση. Εγώ περιμένω ένα τηλέφωνο την εβδομάδα. Τι. Αν σκάσει αυτό, δεν θέλω να πω στον αέρα. Αν σκάσει το τηλέφωνο, περιμένω. Ναι. Θα πάω να κεράσω. Θα πάω να φάω δηλαδή τότε. Πρέπει να σκάσει το τηλέφωνο για να πάω. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Είναι κόλπο. Είναι κόλπο. Και αυτά είναι τα θέματα μας σήμερα. Πάμε να δούμε τους χορηγούς.
Πάμε να δούμε το κακό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, τον αφελή ΠΑΟΚ, τον κακό Ολυμπιακό, τον κακό διαιτητή. Ακόμα και σε ένα παιχνίδι το οποίο κατέβηκε με πολλές απουσίες ο ΠΑΟΚ, ναι. Πάλι τον φοβήθηκε η διαιτησία. Ναι. Μου έδειξε ότι τον φοβήθηκε η διαιτησία. Ναι. Σε δύο-τρεις περιπτώσεις θα τα πούμε. Ναι, θα τα πούμε σε δύο-τρεις περιπτώσεις. Πάμε. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Πείνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά? Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way, ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που τοστάρονται με σος φέτας, bacon, κούντα και γύρο ή ό,τι άλλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρο, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2310-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες,
μύδια χνηστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακοί, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Μουζερί, ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ, φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Πέντε κουβέντες για το μάτς. Από μένα και θα πάμε στην κουβέντα, να την πάμε που γουστάρουμε σήμερα. Έχω εγώ τον Σλαμά, έχω Ηρακλή, έχω Λέστερ, έχω Πράμα, έχω Πάοκ, έχω. Απλά αυτό με το Παντελονάτε, φίλε, που προκαλεί με το. Σε παρακαλώ πολύ με το Παντελονάτε. Δεν ήταν πέναλτι. Ήμουν στο γήπεδο. Δεν έχω δει καθόλου φάσεις μετά. Θέλω να το ξαναδώ. Συγγνώμη, έτσι. Είναι πέναλτι. Σε πρώτο χρόνο. Σε πρώτο χρόνο μου φαίνεται πέναλτι. Είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Και θα στο έλεγα και αν φορούσα καλά φούστα για να τιμήσω τις σκοτσέζικες ρίζες μου. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Παντελονάτο, ξέρω. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Στο Μάνο, το Λουμπασάκι. Ένα λεπτό. Μανώ, δεν είναι ωραίο πράγμα να την πέφτεις σε μια αρκούδα 110 κιλών με μυς τέτοιους έχοντας πλάτες. Και μιλάω για τον Πόκο Λόκο. Ο Πόκο Λόκο είναι Κογκολέζος που παντρεύτηκε Ελληνίδα. Έκανε τρία παιδιά. Ο Πασχάλης, ο Πόκο Λόκο. Το καλύτερο παιδί. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, ένα εργατικό παιδί. Υπηρέτησε σαν αξιωματικό στον ελληνικό στρατό και πήγε να κάνει τη δουλειά του και τον έβριζε μάνες, σπίτια, τον Πόκο Λόκο. Και του λες για τον Αυτόπουλο. Εάν θες να βρίσεις, βρίσε τη δική μου τη μάνα ή το δικό μου το σπίτι, να σε πρίξω, να σε κάνω μπαούλο, αλλά μην φέρνει μετά άλλους 50, να πας μόνος σου. Γιατί σαν άντρας που είσαι, πρέπει να πας μόνος σου. Να σε πιάσει ο Πόκο Λόκο, να σου κάτσει μια εδώ ανάμεσα στα μάτια και να ξυπνήσεις Μάνο σε 15 μέρες. Γιατί αυτό δεν είναι το Μετρόπολης. Αυτός είναι εργαζόμενος. Αν δεν σ' αρέσει αυτά που λέω εγώ, μπορεί να μου κάνεις μήνυση, αγωγή. Μπορεί να με βρίσεις. Βρίσε εμένα. Δεν χρειάζεται να βρίζεις έναν υπάλληλο, ο οποίος είναι και αλλοδαπός και ο οποίος. Γιατί είναι σε μια ξένη χώρα κτλ. Και είναι και καλός άνθρωπος. Επειδή το ξέρω, γιατί, 15 γιατί εγώ αν είχα τη μυϊκή δύναμη του Πόκο Λόκο, κάθε μέρα θα ήμουνα στο αστυνομικό τμήμα. Μάνους θα έδερνα. Λοιπόν, το τελειώνω. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η ομάδα του Ολυμπιακού που είναι 25 πόντους μακριά από το δεύτερο. Δηλαδή, αυτή η ομάδα που βλέπει έναν ΠΑΟΚ μαλάκα που κατεβαίνει με χαφ λιγότερο. Δηλαδή, κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ. Τα είπα και προηγουμένως, θα μιλήσουμε όλοι. Το κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ, πρόσεξε. Πού είναι ο ΠΑΟΚ? Εντάξει, εδώ είναι. Εδώ είναι. Λοιπόν, στο διάλογο. Εδώ ρε, πάρε το δικό μου. Ορίστε. Εδώ είναι. Εδώ, εδώ είναι. Λοιπόν, με Τζίμινο και Τζιόλι και ο άλλος κατεβάζει Φορτούνι, Μιλιβόγεμις, Σδιελάρ. Αυτό το Σδιελάρ, πώς το λένε, από πού το ψωνίσατε? Από το Μοναστηράκι. Χάφ είναι αυτός για τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, να μην το πλατιάσω. Παίζει 4-4-2 ο αφελής Τούντορ μέσα στο Καραϊσκάκι και τρώει τον γκολ στο 11. Γιατί το έφαγε τον γκολ? Γιατί αδράνησε η πτέρυγα εκεί του Τσαβέλα και τα λοιπά και το τρώει. Ωραία. Στο 8. Περιμένω μετά
να ανεβεί ο ΠΑΟΚ ψηλά, γιατί παίζει με δύο center four που υποτίθεται κανένας από τους δύο δεν μπορεί να κάνει το half. Άρα πρέπει να ανέβει ο Μαλάκας ο half, ο Τζιόλης ψηλά. Τα πάει άλλα τρία. Την μπάλα, να του βάλεις άλλα τρία. Και εσύ, Ολυμπιακέ, φοβήθηκες αυτό το ΠΑΟΚ. Φοβήθηκες αυτό το ΠΑΟΚ και δεν έβγαλες τέσσερις κόντρες σε κάθε ημίχρονο να του βάλεις 3-0. Και χρειάζεσαι τον επόπτη να σηκώνει τη σημαία. Αυτό έτσι, λοιπόν, το τελειώνω εδώ. Με μεγάλη αφέλεια πήγε ήθελε ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει. Ήθελε Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν ήθελε. Τι μου έδειξε. Αν το κάνω δημόσια σχέση, δεν ξέρω. Λες να μην εγώ, λέω τι, εγώ λέω τι είδα. Το μάτς αυτό όλη τη βδομάδα, όλοι οι παοξίδες, ναι, όλοι λένε πάμε για πολλά. Πάμε, ναι, για πολλά. Όλοι αυτό λέγανε. Οι αντίπαλοι το λέγανε το ίδιο. Ναι. Μπαίνει το 1-0 στο 8 και λένε όλοι γύρω. Οχ. Ναι. Οχ. 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 Μετά εσύ άμα βλέπεις κανέναν Ολυμπιακό. Έτσι το ερμηνεύεται λοιπόν. Περίμενε. Αυτό το ερμηνεύει. Και το ποδοσφαιρικά το μάτς σήμερα. Το μάτς ποδοσφαιρικά σήμερα πριν τον αγώνα. Είναι αυτά τα μάτς που λέμε που εξαρτάται από το τι θέλει ο Θεός και η μία ομάδα. Ναι. Ο Θεός, γιατί πάντα υπάρχει ο Θεός. Λίγο. Μια ανώτερη δύναμη τέλος πάντων, ναι, για τους άθεους. Και η μία ομάδα. Λοιπόν. Αυτό. Εγώ κάτι... Ο Τούντορ, αστάσου λίγο. Ο Τούντορ δεν έχει δει ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι τα δυο αμυντικά χαφ και η στόπερ. Και δεν μπολιάζει το κέντρο του, τον άξονα του. Με ποιον. Εμείς είχαμε γράψει για 3-5-2. Κοίτα να δεις τώρα. Έξω ο Μπερμπάτοφ με Κλάους. Δεν χρειαζόμαστε center for 2 σε ένα match. Ναι. Ο αντίπαλος είναι καλύτερος. Με πρόβλημα στα half, τα αμυντικά. Να βάλω δύο παίχτες να περπατάνε. Να τον Κλάους και τον Μπερμπάτοφ να μην μαρκάρουν. Να μην βγαίνουν κατά συνθήκη half. Να μην βγαίνουν κατά συνθήκη extreme. Να είναι δύο κολόνες. Και να ανέβει ο αργός Διόλης ψηλά για να κατεβάσει την ομάδα. Ρώτησε αν την κατέβαινε την ομάδα, αν την κατέβαζε όπως την Dortmund. Εγώ πιστεύω θα κάνει και διπλό. Με σημερινό. Έχασε, θα πω δύο πράγματα. Έχασε ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία σήμερα με αυτόν τον άθλιο Ολυμπιακό να του σπάσει την Παρθένα. Δεν γινότανε. Γιατί δεν γινόταν. Δεν είδε τα λάθη μα, σίγουρα. Σε κάθε φάση. Δεν άφηναν με τίποτα. Αγωνιά του Μποτία δεν τον απέβαλε. Ναι, γιατί. Εντάξει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ωραία. Γιατί λέμε ΕΠΟ, δεν υπάρχει, ναι, άλλη περίπτωση. Μάλιστα, τέλος. Πάρτε. Εσύ μιλά στο αγωνιστικό και καλά κάνει. Έτσι, ναι, είναι. Αλλά δε και του παραμέτρου. Σου τη λέει ραπ. Επίση να πω ότι σε αυτό το ματ δεν παραλέει μόνο. Εντάξει, τον έχω φάει στην ακουραματικότητα. Μεσημεριανό είναι αντίπαλο. Έστειλε το μήνυμα, ξόδεψε 1 ευρώ. Να στέλνω ό,τι θέλει. Παίρνω όλα τα μηνύματα και κάνει μπιπ αυτοί που βρίζουν. Εσύ μέσα, τσακάλι. Γρήγορο, εσύ μέσα. Είναι γρήγορο. Μέγιο, μου αρέσει το ελαφρύ μουσί σου. Μ' αρέσει το ελαφρύ μουσί σου. Δηλαδή το έχει ελαφρύ. Αυτό ο τουμπαγκάρι είναι μια ξεφτύλα, μια αδερφή και αυτό που βρίσκεται. Ο δε Φορτούνη σήμερα ήταν εξαφανισμένο και σωστά τον έβγαλε. Άρχισε να το βγάλει ο. Πώ το λένε. Πώ ήταν το προπαντή του Ολυμπιακού, ρε. Μάρκο Σίλβα. Ο Σίλβα. Να μην λε τι είναι αυτό που το κλέψανε. Εγώ να κατέβει ευαίσθητα κοινωνικέ ομάδε, σε παρακαλώ. Εντάξει, ρε φίλε, σου λέω δεν είναι δική μου αυτή. Λένε οι αστυνόμοι. Συνήθω λέει τα κλέβουν οι Βουλγαρόγευτοι ή δική μα γευτοί. Και Ρωμά, δεν ξέρω, έτσι είπε αστυνόμο. Εγώ αστυνόμο είμαι. Πάντα κόβουν. Ο αστυνομικό είπε ευαίσθητα κοινωνικέ ομάδε. Ναι, ναι. Τα κόβουν, λέει, τα αμάξια. Τα πάνε, λέει, πίσω από το αεροδρόμιο. Πίσω από τι φυλακέ. Πώ λένε τι φυλακέ εδώ. Ναι, τον καταβλισμό. Τον καταβλισμό. Λέει αυτό. Λέω εσείς πάτε, λέει, δεν πάμε εμείς μέσα εκεί, δεν έχουμε άρβυλα να αγοράσουμε. Και τα πάνε και στο Γιδά έξω από ένα χωριό κτλ. Ναι, έπαιρνε με αμαρτία, μπορεί και να είναι Βούλγαροι. Και να είναι το αμάξι σου, ή στη Λάρισα είναι το αμάξι σου κομμένο, ή στη Βουλγαρία. Δεν υπάρχει άλλο μέρος. Τα βάβουν, τα φτιάχνουν, τα κάνουν. Τώρα εσύ τι θα κάνεις, δεν ξέρω. Κλέψε και εσύ κανένα άλλο, τι να σου πω. Τι να. Ωραία, είναι η Ελλάδα. Η Μαρμίτα. Όλοι πάνε για τη Μαρμίτα. Τι να σε κάνω, Σιντζόρτα. Λοιπόν, αυτά έχω να πω εγώ. Μιλήστε, κύριοι. Το ανέλησα το μάτσο εγώ πριν. Δεν περίμενα τόσο κακό Ολυμπιακό. Δεν περίμενα τόσο κακό Ολυμπιακό. Με ένα μπάοκ ανοιχτό. Με ένα μπάοκ με 1,5 χαφ. Και να μην μπορεί ο Ολυμπιακός να βγάλει κόντρες. Λοιπόν. Ήταν για μένα η έκπληξη του παιχνιδιού. 3 λεπτά μετά το 1-0. 3 λεπτά. Είδα μεγάλες αδυναμίες στο χώρο του άξονα και στα στόπερ του Ολυμπιακού. Είδα τον μπάοκ να μην έχει 9 και δεκάρι. Έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεκάρι, έβαλε τον και ένα διαιτητή ο οποίος φοβήθηκε. Σε έπαιξε 60-40. Δεν σε έκανε ο διαιτητής. Ήταν καλός και έβγαλε και τον άλλο παίκτη. Ο επόπτης έκοψε. Όχι, δεν. Τρεις-τέσσερις φορές. Η αποβολή του Αθηνού. Ο Μπακάρης κάνει δύο λάθη. Τα λάθη όλα είναι δύο λάθη του Μπακάρη. Ο διαιτητής. Δύο λάθη δηλαδή που έκοψε δύο ανύπαρκτα offside που μπορούσε να ήταν τελική και γκολ, ας πούμε.
Ναι, βρε, εντάξει. Ο διαιτητής, ο κόκκινος, ο τέτοιος αυτός εδώ, ο πώς το λένε, ο Δημητρόπουλος, δεν έκανε λάθος στις αποβολές του Μιλιβόγεβης που δεν τον απέβαλε και τον άλλο, τον πώς το λένε, τον Ποτία. Λοιπόν, σε ένα παιχνίδι αποδείχθηκε καταρχήν. Πριν, σε διακόπτω. Συγχαρητήρια στους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι στην κατάθεση Στεφάνου από τον, τον Αθανασιάδη, περίμενε, το αμάξι του Τζόρνταν δεν κλάβηκε, το κέρδισε. Η Αθανασία τα βαρύνα, ξέρεις. Όχι. Έχει κερδίσει τελευταία δύο χρόνια, ναι, 300 διαγωνισμούς, ναι, σε τηλεοπτικές εκπομπές. Ναι. Σε διαφορετικές, όχι στην ίδια. Σε ευτικό όνομα είναι. Τατιάνα, Φώτη Μαρία. Αντί τα μπάνια. Πώς είναι αυτή. Κάτι είναι αυτή νομίζω. Α, τα πέντε αυτή. Κάτι είναι νομίζω. Ναι. Κάτι ναι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Άκου λίγο. Στους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι στην κατάθεση Στεφάνων, ναι, και λουλουδιών από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ναι, δεν γύρισαν τον κόλλο τους όπως γύρισαν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τη θύρα 4 στους παίκτες του Ολυμπιακού. Εντάξει. Πολύ ναι, προς τιμή τους αυτό το πράγμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις να μην γίνονται φυσικά. Και τους είδα πιεσμένους στο 90 λεπτό να τρέμουνε, να διακοπεί, να σταματήσει το παιχνίδι. Αυτός ο Ολυμπιακός σήμερα επικοινωνιακά έδειξε ότι είναι άδικα 20 πόντους από το δεύτερο, έτσι, 25 πόντους από το τρίτο. Ερώτηση, αν παίξει έτσι το άλλο Σάββατο, χάνει. Πού το άλλο Σάββατο? Σε μένα παίζει, στο άκρη. Αν θα γίνει το μάτς με σένα. Γιατί? Εσύ σήμερα. Γιατί? Γιατί δύο φωτοβολίδες διακόπη. Και στο λέω, μετά το σημερινό που σερνόταν ο Ολυμπιακός, έτσι. Με σήμερα μου κακό. Σε σένα. Ναι, με σένα, με σένα θα ξεσχιστεί. Ναι. Λοιπόν, σ' ακούω. Και τι θα γίνει άμα πάει εκεί και. Όχι, όφιλες να τους, ναι, πάει στο αίτητο. Ναι, οφείλει, ναι, η ΑΕΣ, οφείλει ο Παναθηναϊκός αδίκως. Οφείλουμε το Σάββατο να προσκυνήσουμε. Τέλος. Δεν ξέρω. Τρία λεπτά θέλω. Δεν με πειράζει το σημερινό, το Σάββατο θα με πειράξει αν δεν νικήσω. Πάμε παρακάτω. Θα φτάσω, θα πω και για σένα σε λίγο. Μια ομάδα λοιπόν. Αυτό το ντέρμπι λοιπόν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της χώρας, ναι, όπως και του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού φυσικά, ναι, όπως και του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, ναι, αλλά ναι, αυτό είναι μέσα στα δύο πρώτα νομίζω, όπως είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Σήμερα, λοιπόν, πρώτον, με οποιαδήποτε ελλείψη, μισή ομάδα κατέβηκε ο ΠΑΟΚ κάτω, με οποιοδήποτε ελλείψη, καταρχήν δεν παίζαν τα εξτρέμ. Δεν παίζαν πολλά χαφ, όπως είπες, με 1,5 χαφ κατέβηκε κάτω. Παρ' όλα αυτά όλοι περίμεναν διασυρμό. Διαψεύστηκαν λοιπόν, περίμεναν 4 και 5 και 6 γκολ. Όλοι εδώ είναι... περίμενε αυτό. Ναι. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ είναι τώρα είναι μεγάλο όνομα να το, να το σεβαστούν λοιπόν, ναι, να το σεβαστούν οι μεγάλες ομάδες. Ναι. Είναι μεγάλη ομάδα από μόνος του. Το DNA του είναι μεγάλο του ΠΑΟΚ για να παίζει με μεγάλες ομάδες, έτσι να μην δέχεται πολλά γκολ. Έκανε θέμα εδώ πέρα και το λέω για το Πανιόνιο Ηρακλή. Ναι. Που ο Ηρακλής είχε 0 τελικές. Και ο Πάκος είχε 1. Την Πουκιά το στόμα. Οι τελικές 12-1. Κάτσε να ξέρω τι. Είδα ένα Ολυμπιακό. Χωρίς να. Μήνυμα γάβρου. Μήνυμα γάβρου, φίλο μου από Αθήνα. Με κόκαλη. Με κόκαλη είδαμε παιχταράδες. Ζόλε. Γιωβάνι Γιωργάτο. Μαρινάκι. Αρχίζει και μα ξενερώνει. Με δικαιώνει ο φίλο. Φέρε πίσω Μυραλά, θύρα 7 παόκια. Θα πάρετε το κύπελο εσεί. Με δικαιώνει ο φίλο ο γάβρο αυτό που φωνάζω. Που κάνα δύο χρόνια τώρα ότι ο Μαρινάκης λοιπόν δεν τους έχει μεγάλη ομάδα. Απλώς ελέγχει όλα τα υπόλοιπα και τους παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν έχει μεγάλη ομάδα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι για τέτοιες διαφορές. Ναι. Απλώς παίρνει τα σπόρια και τα σφυρίγματα. Σου μιλάει, σε έκανε fair play. Ναι, εντάξει, άστο τι λέει τώρα. Τι... Εγώ λέω ότι είδανε τα μάτια μας σήμερα, ναι, και τι είδε όλος ο κόσμος. Ναι. Εγώ είδα ένα ντουμπαγκάρι μόλις γίνεται επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ να σηκώνει τη σημαία. Σωστό. Εγώ είδα ένα Δημητρόπουλο να μην αποβάλει τον Ποτία και τον Άλτο Μιλιβόγεβιτς. Αντίστοιχο και λιγότερο πιο λαφριά περίπτωση του Μπερμπάτοφ δεν το σεβάστηκα τον απέβαλαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Μια παρένθεση, ναι, μια παρένθεση. Τη στιγμή που κάνει μια πολύ ωραία κίνηση ο Τούντορ και πετάζει ένα χάφ ακόμα για να πάει τον Μπέλκα δεκάρι και τον Κολάσα στα άκρα, στα άκρα, ναι, εκεί πάνω Ζαβέλας, εκεί πάνω Ζαβέλας σε πουλάει. Λοιπόν, σε πουλάει, ο Τζαβέλας με δικαιώνει για άλλη μια φορά. Ο δεν Τζαβέλας, υπάρχει ποδοσφαιρικό Τζαβέλας. Από το 5 λεπτό λέει θέλω αυγό. Θέλω αυγό. Λοιπόν, από το 5 λεπτό λέει θέλω αποβολή. Λοιπόν, διώξτε τον Τζαβέλα τον ΠΑΟΚ. Τον Τζαβέλα εδώ, εδώ, εδώ. Σε αυτό να μας οφείλετε. Εδώ, εδώ, εδώ. Σιγά, σιγά, σιγά. Εδώ, εδώ. Ακούστε, ακούστε. Αν θέλετε τώρα να μιλήσουμε και για μπάλα. Δεν υπάρχει προοπτική με τον Τζαβέλα στον ΠΑΟΚ. Σε παιχνίδι τελικού πάλι θα μας πουλήσει ο Τζαβέλας. Πάλι θα μας την κάνει ο Τζαβέλας.
Δεν υπάρχει προοπτική. Τώρα εσύ ρε του Σαββίδη, γε, τώρα άμα το θες να τον κάνεις φίλο όπως ακούγεται, δεν ξέρω. Το Μίκη. Στείλ τον στον Αγροτικό Αστέρα να είστε φίλοι εκεί πέρα. Για τον Πάοκ δεν κάνει ο Τζαβέλας. Αν θέλετε να δούμε τον Πάοκ μεγάλο. Εγώ λοιπόν διαφωνώ σήμερα καλά που ο Τζαβέλας λοιπόν ξεκίνησε. Καλά δεν πήγε. Και μπήκε ο Ολυμπιακός αυτό το τρυπάκι. Εντάξει, τώρα εγώ είδα ότι έψαχνε την κάρτα. Εγώ λέω, βλέπω ότι έψαχνε την κάρτα. Μια χαρά την πήγε ο Τζαβέλας. Εντάξει, πάρτε τον εσείς άμα τον πήγε καλά. Κάνει την αλλαγή την καλή. Είδε, το είδε τούτο ότι εκεί χτυπάει. Κατάλαβε, Μάρια, που το πήγε. Σωστό, έχει δίκιο. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι ο Τζαβέλας, ό,τι και να κάνει, Γκαρσία ούτε μία τρίχα γίνεται. Ναι. Τελείωσε από αυτό. Τώρα, βλέπω, κόκκινη δεν έδωσε το Μιλιβόγεζης, για τον Δημητρόπουλο λέω. Έδωσε κίτρινη αντικόκκινη στον άλλον τον Ποτία, που ήταν κατακόκκινη κάρτα. Λοιπόν, βλέπω ότι, σαν να σου λέει ρε φίλε, όσο και να ανέβεις, όσο κάνεις, αποτέλεσμα πάρεις. Θα το πάρω το παιχνίδι. Βέβαια ο Ολυμπιακός δεν το βοήθησε τον Δημητρόπουλο για να μην να περάσει απαρατήρητος. Τον προστάτεψε εκεί που έπρεπε. Δυστυχώς. Περπάταγε. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δευτείο Περπάντοφ. Μας απέδειξε για άλλη μια φορά. Ναι. Δυστυχώς. Καταρχήν ο Τσίμερ ότι είναι παιχταράς για μένα. Είναι καλός φίλος ο Τσίμερ. Σήμερα ο Τσίμερ ήταν καλός. Το Φορτούνι. Τον έφαγε. Εγώ τον είδα από τα πρώτα λεπτά που του αγώνα με την Ξάδη και από τότε είδα ότι το παιδί ξέρει μπάλα. Καταρχήν ξέρει πώς υποδέχεται την μπάλα, πώς κάνει τις μπαλιές. Φαίνεται ο παίκτης που ξέρει μπάλα. Τον έφαγε αυτό. Ναι. Λοιπόν, τώρα για το στόπερ, για το Χατζή. Καταρχήν πονάει η ομάδα στο 10. Ρε. Δεν ξέρετε μπάλα και στον Πάουκρε. Στο 10. Ρε. 10 δεν πήρατε 10. Ρε. Τον έχουν, ένα δεκάρι. Δεν είναι, θέλει δεκάρι. Και τον περπάτο που έχει αδικείτε, αδικείτε τα φόρμα αυτό το πράγμα που κάνετε. Ρε. Αδικείτε τα φόρμα. Δύο φόρ στο Καραϊσκάκι, 3-1-2-2 η χαφ. Εντάξει, πού πας, μα παίξει με τη Βέρεια. Φιλικό. Εντάξει, με τον Πάουκ. Ναι, πες τα. Δημοσίου υπαλληλικό ντέρμπι ήταν αυτό. Ναι, εντάξει, σαν να παίζανε δύο ομάδες του δημοσίου, ρε παιδί. Ναι. Δημοσίων υπαλλήλων. Το είδες. Μια αγκαρία. Ναι. Ο κόσμος, μια αγκαριομαχία. Ναι. Βογκητά. Ένα ναι. Πράγμα. Ναι. Μακράν άμπαλος ο ΠΑΟΚ. Έλλειψη τεχνικής μες στην ομάδα μέχρι εκεί που δεν φαντάζεσαι. Καλά, λείπαν και πολλά βασικά στιγμή. Δεν ξέρω τι κάνα, τι είδα σήμερα. Μπερμπάτοφ περπατάει. Περπατάει με την μπάλα στα πόδια, περπατάει με την μπάλα χωρίς τα πόδια. Δίνει εντολές. Γενικώς πρέπει να φύγει ο άνθρωπος. Πρέπει, όταν λέω πρέπει να φύγει, πρέπει να βγει από το δυντικά, δεν ξέρω τι θα κάνει. Βέβαια. Τώρα μόλα ο Τεράμολα ο Αθανασιάδης, ναι. Τουλάχιστον είναι ο πιο φιλότιμος έπαιδε. Εντάξει, θα έρθει λίγο. Σε μια φάση έρχεται ο Φουκαράς ο Αθανασιάδης να μαρκάρει τον Μιλιβόγεβιτς, κουράζεται, κάνει, του φεύγει. Δεν υπάρχει δεκάρι ρε παιδιά, από εκεί αδικούνται και τα φόρνα πούμε. Ναι, τελείωσε. Ήστερα τώρα η διαιτησία. Ναι. Ψιλοκαλή ήταν. Ναι, ψιλό. Ψιλοκαλή. Ψιλό. Για να γίνει τελική, λέει ο Μάριος δεν είχε τελική ο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ, μία τελική είχε. Και άλλες δυο που έκοψε θα γινόταν τρεις. Για να γίνουν 10 οι τελικές, συγγνώμη λίγο. Για να γίνουν οι τελικές 10. Δεν θέλει δεκάρι. Ποιο θα σε κάνει, ρε φίλε, την παλιά να σε βγάλει μπροστά να φύγουν εδώ εξτρέμα. Σήμερα το παίζει. Σήμερα το παίζει, φίλε. Θα στο παπίγα στο αυτό και με το πανιόνιο Σιρακλή. Μα δεν έχει δεκάρι, ρε φίλε. Σήμερα το πέλκα το κόμμα για πλάκα, για πλάκα. Σαν σκουπιδάκι το πλέκα. Και είχα πολλά χρόνια. Στην πλευρά, ρε. Όσον αφορά τώρα για να το κλείσω εγώ να μιλήσει και ο Μένιο, α πούμε. Όσον αφορά για την ΑΕΚ που είπε και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ φωνάζαμε και τα λέγαμε. Έλα ρε, όταν περίμενε μια και στην ΑΕΚ. Δεν είναι, δεν μιλάω εγώ, ρε φίλε. Μετά του Ολυμπιακού το καλύτερο ρόστερ το έχει ο ΠΑΟΚ. Απλώ δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο προπονητή μα. Απλά είναι τα πράγματα. Το έδειξε, το είπε και ο Πογιέτ μέσα στο. Μπήκε ο Μπερμπάτοβ, λέει, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Φάνηκε η ποιότητα του ΠΑΟΚ, λέει. Φοβηθήκαμε, γίναμε νευρικοί. Σκέψου δεν το λέω εγώ τώρα. Ναι. Σκέψου τι είχε. Και χρόνια είχα. Με μάθε να ξεχωρίζει, Μένιο, την αυρότητα του προπονητή. Τζόρταν, συγγνώμη. Την αυρότητα ενός προπονητή απέναντι στον αντίπαλο με τον πραγματικά εννοεί. Λέγε. Γιατί ο Πογιέτ μετά το Ηρακλή ΑΕΚ προχθέ νόμιζε ότι έπαιζε η ΑΕΚ με την Ρεάλ Μαδρίτη με αυτά που είπε. Χρόνια είχα να δω τον Ολυμπιακό έτσι αέρα κομπανιστό μπροστά. Ναι. Σε ελληνικό ντέρμπι. Τι είναι αυτός ο μαύρος μπροστά που είναι. Ο Μπάρντο. Δεν είναι για σέντερ φορ. Ποιο για τον Ιντέγια. Είναι καλό φορά. Αέρα το κομπανιστό. Καλός φορές. Αυτός είναι για τον Μαθρατικό. Ναι, μην το κρίνει σήμερα ρε εσύ. Είναι καλός φορ ο Ιντέγια. Εντάξει. Σε λεπτό. Μην το κρίνει σήμερα. Γι' αυτό σου λέω, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γι' αυτό σου λέω. Ο Βαΐτσης να ήταν. Έχει δίκιο ο Μάριος εδώ. Πρέπει να το δεις σε μερικά παιχνίδια, να δεις πώς βγαίνει. Δεν είναι σήμερα, παιχταράς είναι ο Ιντέγε Μπράουν τώρα. Τι λες τώρα, μωρέ. Γιατί είναι παιχταράς. Για Ελλάδα είναι παιχταράς, γι' αυτό. Α, όπου το ξέρω. Γιατί δεν σου σταμάς τώρα της Ευρώπης. Στο Champions League. Τον έχει παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια. Τι λες τώρα, δες τι κάνει μες στην Κροατία. Τι λες τώρα. Πάρτι κάνει. 100% ευθύνη του τερματοφύλακα. Τι κάνει. Μετά ένα σερβό. Σε κλειστή γωνία ήταν. Η προσπάθεια από την αρχή τι κάνει. Από την αρχή τι κάνει όμω. Ε, μαύρο είναι, έχει μια ταχύτητα. Εγώ του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι σε ντέρμπι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Αέρα κοπανιστό,
πρώτη φορά βλέπω. Δηλαδή το Βαΐτσι να το φοβήθηκε τον Πάοκ, το σεβάστηκε ο Ολυμπιακός. Δεν πήρε την μπάλα να την πλάει. Και αυτός σήμερα τον Ολυμπιακό, αν τον έβλεπα πρώτη φορά, θα έλεγα ότι αυτή η ομάδα είναι στην Ελλάδα, ας πούμε, τρίτη, τέταρτη. Ναι. Έχει κανόνες ο Ιντέγε. Γι' αυτό σου λέω, για το μάτς αυτό τώρα σήμερα, άστο, εντάξει. Λοιπόν, και απότομα έκοψε ταχύτητα ο Ολυμπιακός. Δεύτερο με την ΑΕΚ ο Σάββατο. Στην ταχύτητά του. Θα το πάρει, λες. Στο ξεκίνημα του Ολυμπιακού, το είδα προχθές. Πρώτες 10 αγωνιστικές, δεν ήταν η τεχνική ομάδα, ήταν το φυσέκι. Ναι. Βλέπω, έκοψε πολύ, τι γίνεται. Ναι. Τι κόψιμο είναι αυτό. Θα πει τώρα με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Ναι. Μας πήραν στην πλάκα 6. Ναι. Έχει καμιά ευρώ τώρα. Έχουμε πολύ αγκέρι και λε τρεφή το αγκέρι. Κάπου υπάρχει και να παίξει ο Μπερμπάτοφ να παίξει. Μακάρι το πάρει. Η Ελλάδα μιλάει άλλο. Μπουρδέλο το κάνατε. Λέγε. Έχει δίκιο με νιώθω. Η Ελλάδα εδώ και ένα μισό χρόνο τη πλάκα. Δεν την παίρνει σοβαρά κανένα. Και αυτοί οι ξένοι που έρχονται εδώ επέκτη τι ποδόσφαιρο να παίξουν. Ανάλογα με αυτό το τρελάδι που κοιτάνε. Ανάλογα που δίδουν. Απλά είναι τα πράγματα. Ήμουν απογοητευμένο και από τι δύο ομάδε. Από τον Πάοκ δεν είχα απέτηση έτσι όπω κατέβηκε. Αυτό που λέει ο Μένιος, αλλά από τον Ολυμπιακό, περίμενα μετά το 1-0 να ανεβάσει λίγο ταχύτητα, να βγάλει κόντρε, να δημιουργήσει κατάσταση. Με τον Τσβέλι, χαφ. Τον Αργό. Και ένα Τζίμιρο πολύ καλό, αλλά με μειονέκτημα. Τα δύο αμυντικά χαφ του Ολυμπιακού σήμερα. Όποιος θα βαθμολογήσει, φως, φύλαθλος, πώς το λένε, πρωταθλής κτλ. Πάνω από 5 είστε ύποπτοι. Αυτό μιλιβόγευε εσύ. Αυτό το ταγάρι, το Σέρβο. Ο Κοβάσεφ ήταν. 16-18. Αυτό το ταγάρι, ποιος το έφερε στον Ολυμπιακό. Πώς το λένε, ο Σβέντερ, πώς το λένε, ξέρετε, από την πόρτα μου διαβάζω και καλά. Στίελαρ. Σδιέναρ, δηλαδή. Μαρινάκη, πιάσα τον κόλο, χάφι να βγάλω. Δεν το πιάσα καθόλου κόλο, τσαμπάτα το βγήκε. Τι να αυτό το χάφι που πήρε, ρε. Σε κάνω ΠΑΟΚ, υπεροχή, μα μη λιβό και μη σκεφτό. Και όλο κοιμότανε. Κασάμι, δεν τον πέταξε μέσα. Άφησε εκεί την ιστορία. Αγόρι μου. Και ο ΠΑΟΚ ο χάφι δεκάρια. Του κάνουνε ζημία του Ολυμπιακού. Αυτά τα δεκάρια τη ιστορία του. Αυτό που βλέπω δηλαδή. Άντε αυτό ο Τζιμιρό ότι είναι καλό παιδί. Είναι δρεπανηφόρος, φαίνεται. Έτσι. Για εκεί για τη θέση είναι δρεπανηφόρος. Αυτό ο Τζιμιρότος. Ο Τζιμιρότος. Είναι δρεπανάτος στην αρχή. Τζιμιρότος. Είναι η πρώτη τρίπλα. Ξάρινε, ρε. Εθνική Βοσνία. Έκανε μια τρίπλα με θύμισε Νάτσο Γκαρσία. Έχει αυτό, παίρνω και ελευθερώνω. Ναι. Και δίνω την ομάδα. Έτσι. Όχι αυτό τον είδα. Έτσι, ναι. Γιατί το εξάρι. Τα μεγάλα τα εξάρια αυτή είναι η κίνηση. Έτσι. Να πω αυτό το... δεν είχε ο Παύλο Γκαρσία. Εψιλον εψιλον ρο 46-18 είναι οι πινακίδες, φίλε. Στο πήραν εκεί, αυτοί το κάνανε. Εντάξει. Κομμάτια. Ένα άσπρο είναι με καρότσα. Όχι τι πίνδες κίτρου. Πινακίδες, εντάξει, κατάλαβα. Εψιλον εψιλον ρο 46-18. Ωραία. Πάμε στο Γιώργο. Πάμε στον Ασλαμά. Πάμε στη. Τι έγινε ο Πογέτης σήμερα, σφίξαμε. Εντάξει ρε φίλε. Εντάξει, έλειπε πάρα. Έλειπε ο. Λέγε Γιώργο. Έλειπε ο Σιμόες. Βάργας με δύο προπονήσεις, κάτσε, ήταν σημαντικό. Αραβίδης αριστερό, εξτρέμ, Τζιμπούρμπι μέσα, φόρ να τους φορέσουμε όλους. Να... Σε πείραξε όμως, γιατί δικό σας παιδί σας εκεί καθάρισε. Εκεί δεν ψυχατρόμητος. Έλα, εσύ, δικό μας παιδί. Του δεν είναι για αυτή. Δε, όχι. Έτσι, κάποια ακριβώς. Στιγμή θα... Όποιος καταρχήν έχει μάτσα ξαναβολήσει. Όπως και εξάνθη, χωρίς φόρ. Απλώς ένα πράγμα θα πω για το Δέλα. Έκανε λάθος. Έκανε φόκους σε λάθος παιχνίδι. Την Τετάρτη παίζει τη μισή του χρονιά. Του Παναθηναϊκού τον είδε. Το είδε εγωιστικά σήμερα. Καλά έκανε. Εγώ δεν έλεγα να κάτσω να χάσω. Ναι. Έχασα δίκαια. Το ήθελε περισσότερο ο Ατρόμητος. Εγώ αυτό θα πω μόνο για το παιχνίδι. Γιατί το είδα πολύ συγκεντρωμένα. Κοίτα, Τζόρνταν, σε αυτό που είπες, εγώ δεν διαφωνώ. Τα μηνύματα που χάθηκαν. Κάτσε να δούμε τα μηνύματα. Γιατί χάθηκαν. Κάτσε να δούμε λίγο το ίντερνετ. Ο διαιτητής ήταν άψογος, μου πήρε το κέντρο, το ήθελε περισσότερο και το πήρε. Απλά. Ποιοι ήταν, Γιώχανσον, δεν το είδα όλο. Ξεκίνησε το Ζουγκουλίνι, γιατί σήμερα ήταν τιμωρημένος ο Σιμόες, συμπλήρωσε. Γιώχανσον και Μάνταλο. Κοίταξε. Αραβίδη και Βάρκα και. Αραβίδη δεξιά. Ναι, εγώ την γνάκη. Τον άρθρο τι τον έβαλε, τον άρθρο. Σε τον πάκμα δίπλα στο Κολοβέτσι. Τι είναι αυτό ο άρθρο, δε. Εντάξει, ξεκίνησε το Λαμπρόπουλο με τον Κολοβέτσι. Γιατί να μην βάλει, δηλαδή ο άρθρο δεν είναι καλύτερο, είναι ο άρθρο. Διαχειρίζεται λίγο κάπω Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή. Να πω κάτι για την τύχη του Ηρακλή στα δύο μα θα κυπέλει με την ΑΕΚ. Ναι. Από ποια στιγμή φαίνεται η τύχη του Ηρακλή. Ναι. Από ποια στιγμή. Εύκολο, πολύ εύκολο. Και στα δύο μάτια. Στο δεύτερο μάτσα εδώ. Στο δεύτερο μάτσα. Είναι μια στιγμή, συμβαίνει κάτι στο οποίο συνοψίζεται όλη η παιδί μου η μοίρα του Ηρακλή φέτο στο θεσμό. Ναι, στα μάτσα τα δύο με την ΑΕΚ βασικά. Ναι, πες μου να μάθω. Ναι. Εύκολο, πολύ εύκολο. Δεν μου έρχεται. Ποιος τραυματίζεται από όλη τη Νέα Φιλαδέλφια, από όλη τη Νέα Φιλαδέλφια, στο δεύτερο λεπτό, στο 1:40. Ο Σοηλέδης. Ναι.
Και μπαίνει ο κανονικός, ο Γκάλο. Και μπαίνει ο παιχταράς ο Γκάλο, ρε φίλε. Δηλαδή, από όλη την ΑΕΚ χτύπησε αυτός. Οφείλει το παιδί τρία μάτια τώρα προσπαθεί να βρει κάποιο αγώνα να το ξεκουράσει και όλο κάτι γίνεται ή θα φάει ο μπακάκι κόκκινη και να παίξει. Ο Γιώργος μιλάει για Ολυμπιακός ΠΑΟ. Ο Παοξής, ο Γιώργος. Λέγε Γιώργο, σ' ακούω Γιώργο. Πες το Γιώργο. Ο περιπλανόμενος Θίασος. Αυτό το απίστευτο συνοθήλευμα έδωσε άλλη μια παράσταση. Απέτυχε φυσικά παταγωδός. Ποιος? Ο ΠΑΟ. Λοιπόν, quiz για δυνατούς λίτες, γιατί ξέρω τι θα πείτε αύριο στα ραδιόφωνα. Όλοι οι φίλοι ξέρω εγώ που θα προσπαθείτε να κρίνετε το κάτω. Ναι. Ο χειρότερος ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, πόσες τελικές έχει κάνει στην εστία? Αυτό. Για λίτες καλούς είναι αυτό. Όχι για αυτούς που λένε για τη μεγάλη ομάδα που κατάπια τα χάφη του Ολυμπιακού και λαϊκίζουν και προσπαθούν να βγάλουν σήμερα. Άγγελο θα λέτε και θα κλαίνετε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άγγελε θα λέτε και θα κλαίνετε. Δεν ξέρω. Ο Μπουλούτ σήμερα είναι. Γιάννη, Χρήστο, Πέτρο, τι θα λέμε. Αλλά ότι κλαίμε είναι σίγουρο. Μπουλούτ Φαροστρέλια, απίστευτο. Ναι, πάντως θα βοηθήσει και το έδειξε. Πάμε παρακάτω. Μαζί με την Κέιχη. Ο Ολυμπιακός έδειξε σήμερα ότι δεν αξίζει να το πάρει αίτητος. Σωστό. Αξίζει όμως να είναι πρώτος. Σωστό. Άρα και μεγάλη διαφορά. Καλή σωστό. Διαχείριση του μάτς έκανε. Ναι. Δεν κινδύνευσε από τον αντίπαλο. Δεν έδειξε ότι φοβάται. Δεν έμεινε δηλαδή πίσω κάτω να χάσει, ξέρεις, να ανησυχήσουν οι φιλαθλοί του. Αλλά έδειξε ότι απλά εντάξει, δεν πρέπει να το πάρει αίτητος. Αυτό. Τον βοήθησαν κάποιες φορές και οι υπόπτες. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, σε εμάς τι γίνεται? Εδώ είναι το ερώτημα. Εμένα με προβλημάτισε. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί την Κυριακή και τις περισσότερες Κυριακές να παίξει κατακτητικό ποδόσφαιρο. Σήμερα ναι. Έκανε μόνο μία τελική και αυτή έχει στην εστία. Θα βγει η Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ. Τι θα γίνει, θα βγει. Θα βγει. Θα βγει. Θα βγει. Δεν κοιτάς, είναι η άλλη. Ξέρω εγώ. Θα βγει η Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ. Παρακάλα να χάσει ο Πανιόνιος. Παρακάλα να χάσει ο Πανιόνιος. Έλα ρε Τζόρνταν τώρα. Ρε γελάει ο κόσμος με αυτά που λέτε. Ο ένας λέει θα βγει η Ευρώπη και ο άλλος λέει μακάρι. Μετά τον Ολυμπιακό. Για τελική μισό λεπτό, γιατί δεν κατάλαβα. Ρε την τελική σου, καταρχήν σου κόψε τρεις τελικές ο βοηθός. Το είδες αυτό. Εγώ είπα θα βγει άνετα ευρώ. Μπορεί κάτι παραπάνω. Δεν ξέρουμε. Την αποβολή δεν την έδωσε, δεν ξέρουμε. Είναι υποθετικά. Άστες να το δούμε όμως. Τζόρνταν, στα πρώτα 15 λεπτά. Γιατί το κόψε. Τζόρνταν, στα πρώτα 15 λεπτά έπρεπε να φας δύο κάρτες. Λες για την... Για τον αυτό να. Μία είναι του Μπερμπάτοφ στον Σιώβα που πηγαίνει έτσι στο γόνατό του καθαρό στο 28 και του δίνει το χέρι. Στο πειθαρχικό δεν ήταν καλό. Με πέντε παοξίδες μαζί του βλέπουμε δίπλα και λέει κάρτα καθαρή κίτρινη κάρτα. Στο 28. Οι παοξίδες τι σε είπαν για τον Ποντία την κάρτα. Δες το ξανά. Του Κίτσιου δεν είναι κάρτα. Δες το ξανά. Εγώ απλώ. Και του Κίτσιου είναι κάρτα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, παρακάτω. Τώρα έχουμε και λέμε. Ο προπονητής για μένα προσπαθεί. Εντάξει, έγινε αυτό που έγινε καταρχήν όλη μέσα την εβδομάδα. Εσύ κοιμήσου, φίλε, κοιμήσου. Έκανε ναι. Κακό στην ομάδα. Ναι. Αυτό το ότι έρχομαι για να φύγω προπονητής και ξαφνικά ο άλλος που ήρθε φυτευτός του είχαν υποσχεθεί το προεδρυλίκι και παραιτήθηκε. Ναι. Ο άλλος ήρθε και έφυγε, άλλαξε το διοικητικό. Έτσι γίνονται τα πλάνα τριετίας. Έρχονται και φεύγουν και αλλάζουν και να είχαμε να λέγαμε. Τι αυτό είναι, ούτε ο Kim Jong Un αυτός της... Ο Σουσίας, ο Σουσίας ο Τρέγια. Ναι, ούτε αυτός δεν φέρεται. Μα καλέ, ο Τρέγιας με γυαλιά. Ο Τρέγιας με γυαλιά, δεν είναι το κούρεμα αυτό. Ναι, τον Τρέγια, ναι. Ούτε αυτός δεν φέρεται έτσι, δηλαδή. Χαμός γίνεται σε αυτήν την ομάδα. Τέλος πάντων, εμείς ευχόμαστε το καλύτερο. Καταρχήν, ο Τούντορ είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει ποιοτική ομάδα για να κάνει τη θέση του, ρε. Το καλή, εγώ θέλω να ρωτήσω, την άλλη Κυριακή πέρασε με τον Ηρακλή. Φυσικά εννοείται ότι θέλουμε να κερδίσουμε ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Ακόμα ένα και ένα μηδέν σήμερα, που έχασε. Ένα Ηρακλή που σήμερα έκανε δύο. Καλύτερα που κέρδισε, έκανε δύο-τρεις καλές κινήσεις. Θα τις πούμε αργότερα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο Μάριος. Θα βοηθήσει πολύ. Περίμενα, θα σου πω για το μυστικό αλλού ήταν. Για πες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ σήμερα πόνεσε. Είτε έχανε με ένα, είτε με πέντε, είτε με δέκα. Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ δεν θέλει να χάνει. Καλός ή κακός. Όπως και Αργιανός, όπως και Ηρακλειδέας, όπως και Παναθηναϊκός. Όπως... Αυτά είναι τα μεγάλα κλαμπ στην Ελλάδα. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Άσχετα θα κάνουμε καζούρα μεταξύ μας. Καραγιόμο και του Λεβαδιακού πάντως δεν θέλει να χάνει. Ποιος τον υπολογίζει, μωρέ αυτό. Λοιπόν... Μεγάλο διπλό. Μεγάλο διπλό. Μεγάλο διπλό. Στην Τούμπα έτσι ένα τελευταίο μεγάλο διπλό. Τελευταίο μεγάλο. 0-3 Βακαλόπουλος πριν 30 χρόνια. Το 85 ήταν αυτό. Το 80. Σε όλες, βρε. Όχι το 85, λίγο πιο νωρίς. Μεγάλο πάω 87-88. Κάπου εκεί ήταν. 83-88 ήταν. Σε 1-3. Μεγάλο άσο. Με καυκενάρι από το κέντρο του γηπέδου. Καυκενάρι είναι. 82-83. Ναι, μέσα ήμουν. Περίμενε. Η μπάλα ξεκίνησε. Η μπάλα ξεκίνησε Κυριακή και μπήκε γκολ την Τρίτη. Ήμουνα μέσα. Που πήγε να γίνει το ίδιο που είχε γίνει την προηγούμενη χρονιά. Περίμενε. Το 0-2-2. Στο 0-2 ήσουνα με Ηλιάδη, Κώστα και Θανάση Δημόπουλο.
Το με Χάρη Σαββίδη σχορεμένο. Με 0-3 ήταν. 0-2 με Λιακάδα. Όχι, ήμουν σε ένα βραδινό. Ρώτα το Θανάση, δεν μου πάρει τηλέφωνο το Θανάση μόνο τώρα. Είναι για να λήξει 0-5. Χάνει ο Δημόπουλος αυτά που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Το φόβο. Και κάνουν ντου οι παοξίδες στα επίσημα στο Χάρη το Σαββίδη. Ναι. Το σχορεμένο, το φωτέμπορα. Και τραγουδάει η δική μας κερκίδα, δόξα και τιμή. Του κάνει ντου η αστυνομία και τραγουδάει η δική μας δόξα και τιμή στη χωροφυλακή. Το μάτσο είναι για. Απίστευτο, δεν το έχει δει αυτό. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ένα ξερό μάτσο, χειμωνιάτικο. Όχι, όχι, Λιακάδα, Λιακάδα, πολύ καλό καιρό. Χειμωνιάτικο ήταν. Πε ένα μεγάλο άσο του Πάουκ. Τι εννοεί. Ένα μεγάλο σκορ. Τι θυμάσαι. Το 3-0 του Σάντος εγώ θυμάμαι. Ναι, και 3-0, έχει 2-0. Όχι, ένα καλό, υποφαντικό καλό. Ναι. Πολλά, 4-2 με το Πάγεμ. 4-2 ίδρα πάνω στα δέντρα, σίγανε με σφεντόνι. Εγώ ρε τραχανά, εγώ ρε τραχανά. Εγώ πήγα σε πολλά περίπτωση. Δεν σε μυαλό ένα, γέρα. Ναι, ήτανε 2-0, 3-0, τέτοια παιχνίδια. Ένα, τεσσάρα, πεντάρα, αυτά θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, όχι. Δύσκολο αντίπαλο Ηρακλή. Ντέρμπι είναι, ρε φίλε. Το ένα τοπικό ντέρμπι είναι. Του ρίξαν μια τεσσάρα σε ένα κύπολο με τον Ζήφκα. Εσεί πιο πολλέ τεσσάρε φάγατε από ότι ο Ηρακλή. Ναι. Ο Άρης έφαγε πιο πολλά. Και στο Χαριλάου και στην Τούμπα. Πες μια τεσσάρα μέσα στο Χαριλάου. Μέσα στη... 0-4 στο Χαριλάου, δύο φορές. Το ένα διακοπή, το άλλο το είδα από την πολυκατοίκη. Αρκετές. Πώς. 4-1 τελευταία με τον Κούπερ. Με τον Κούπερ είναι η τελευταία. Έκτορ Κούπερ, Έκτορ Κούπερ, θυμάσαι το σύνδημα. Πήγε 4-4-2 σαν τον Τούντορ. 4-1 με Κούπερ. Και μια χρονιά με τον Βελίδη, τι ήταν εκείνο. 3-0. Σιάδη του Μοργό, 3-0. Άλλο κανένα μεγάλο. 3-0 με τον Σταυρίδη. Ο Σταυρίδη. Αλλά έρχεται πάω και ρακλή, άσχη τον Άρη. Θα κερδίσει ο Πάουκ να κερδίσει. Άρα κλανιάρα. Τι φιάλτε δεν βλέπει. Εγώ τι φιάλτε δεν βλέπω. Με λείπει. Όντω σε πεθύμησα. Με λείπει. Τι φιάλτε από την Ελλάδα. Τι φιάλτε να βλέπω από τον Άρη. Νάρι κλανιάρα. Θα κερδίσει ο Πάουκ, δεν το συζητάμε. Εγώ έτσι πιστεύω. Με διευθυνσία ή γουρίζει. Όχι, πεντακάθαρα να κερδίσει. Είναι μεγάλη διαφορά ποιότητα. Με τον Ηρακλή έχει μεγάλη διαφορά στην ποιότητα. Τι να λέμε τώρα. Πιο γρήγορη ομάδα είναι ο Πάουκ. Μία τελική και ο άλλος δεν κάνει καμία. Άρα, ο Ολυμπιακός με Πάουκ και η διαφορά είναι 25 βαθμοί. Δεν είναι έτσι. Η διαφορά είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Εκείνο είναι και ο Ηρακλής. Πάουκ με Ηρακλή, η διαφορά είναι πόσο. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Κοίταξε. Είναι τεράστια διαφορά. Εσείς μιλάτε στη θεωρία. Εγώ τα βλέπω στην πράξη. Όχι, ένα... στην πράξη μίλησα εγώ. Η πράξη ποια είναι. Συγγνώμη, με τα νομεράκια μίλησα εγώ. Εσύ μου είπες στην πράξη της θεωρίας. Ο Ολυμπιακός ξύνει τα παπάρια του. Ναι. Από το Σεπτέμβριο, ναι, τα παπάρια του. Βγάλε τη βαθμολογία στη μέση και δεν. Η διαφορά είναι τόση. Βγάλε τη. Ακού, αυτή την κατάσταση. Έτσι, τρίτη αλλαγή το Σεμπά. Ναι, το Σεμπά. Από πού τον πήρε το Σεμπά. Από πού τον πήρε το Σεμπά. Από τη γειτονιά μου, τον Πορφυριακό. Λοιπόν, ποιο Σεμπά. Τι είναι αυτά που με λες. Σε σένα η δεκάδα παίζει. Λοιπόν, βγάλε την παπάρια. Σε σένα παίζει. Απάντησε είναι μου, ρε παιδί. Starting line up. Απάντησε μου. Είναι starting line up. Απάντησε μου. Εσύ το σαμπό από πού. Εγώ πέρα. Έχω τον Μπερμπάτο Φαλαγί, ρε φίλε. Μέχρι τώρα αλλαγή το βάζω μέσα. Πω, πω. Από τη Μονακό. Από τη Μονακό, ρε. Από τη Μονακό. Α σε τρελάνω εγώ εσύ γιατί με τρελάνε. Μέσα από τη Μονακό ή απ' έξω. Δεν μπορεί να δει. Αλλαγή δεν τον έχω, ρε φίλε. Βασικό τον έχω. Άκου τώρα. Τον βρίζει. Εάν έχεις βασικό. Εάν δεν είχε σήμερα βαθμολογία και έβλεπε Ολυμπιακό Σπάουκ. Πού καταλαβαίνει τι ομάδε, ναι. Σήμερα. Προηγουμένω το είπα. Λοιπόν, φάνηκε τι θεωρία. Οπότε μου λε τη θεωρία. Α τη φάνηκε τι. Εσύ είπε τη δική σου θεωρία. Δεν ξέρω πού έχω τη δική μου τη θεωρία. Μου παλικάρι, έχει βασικό στην ομάδα σου το αγόρι που κατάπιασε στέκα. Άντε πάλι. Στο αγόρι που δεν μπορεί να στρίψει. Εδώ το μήνυμα έχει δίκιο το παιδί. Λοιπόν, αυτό το λέτε τώρα εσείς παλικάρια. Εμείς κάναμε και στο ραδιόφωνο. Εγώ για το Χατζησαΐς Ία είπαμε. Όταν τον πήρανε από την Σταυρούπολη, θυμάσαι, την Ομόνια Σταυρούπολης τον πήρανε. Τον πήρε ο Γενιακός, έπαιξε τον Γενιακό, πήγε στον Πανιούνιο. Λέω πού ήταν σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ να τον δουν εκεί πέρα. Και με λες άσε την Ομόνια Σταυρούπολη. Θυμάστε που με έχεις πει. Μπράβο, με 30 συμμετοχές εξασφάλισε. Και το δώσα ένα εκατομμύριο τώρα για να τον πάρουν μεταγραφή. Πού είστε, ρε, κοιμάστε. Θα μου πεις τώρα. Ακινηθεί άλλα... το χρήμα, ρε, ζωντανό πρόεδρος. Μαρμίτα έχει ο πρόεδρος, λεφτά έχει. Λεφτά έχει ο πρόεδρος, πίσω ένα πρόεδρο. Του κάνουμε μια γύρα να πούμε γύρω-γύρω, του κάνουμε ένα εκατομμύριο. Τι είπες τον λεφτά. 30 συμμετοχές στη Super League έχει ο Χατζησαΐς. Εξασφάλισε αδειοδότηση του χρόνου Πανιώνες. Συμμετοχή στο πρώτο. Λοιπόν, να τελειώσω λίγο για να. Τι να κάνουμε, τι σχέση έχει αυτό. Είναι καλός ο Κάκης, εγώ σίγουρα. Θέλω να πει πουλήσανε παίκτες. Μένιο να σου πω κάτι, το πρόεδρο σήμερα το παιχνίδι. Σου λέει, σε δίνουν το κύπελο, λέει, Πανιώνες, αυτός είπε τώρα. Τι να με δώσει εκεί, να προκριθώ δηλαδή. Δεν είπα αυτό, ρε Μπορμό. Αν εσύ κρίνεις ότι για 30 συμμετοχές στη Super League αξίζει ένας ποδοσφαιριστής να πληρώνεται, αξίζει μια ομάδα να πληρώνεται 500-600 χιλιάρικα. Λέει εδώ τώρα ότι φτιάξατε μια ιστορία και περνάτε στο κύπελο, αυτό λέει.
Λοιπόν. Πήρε λεφτά δηλαδή. Έπρεπε να πάρω το Χατζησαϊάν να περάσει στο Κύπρο. Αλλιώς δεν μπορεί να περάσει. Άσε τι λέει. Άσε τι λέει ο Αεξή. Τι είπε. Θα περάσει στο Κύπρο. Θα το πάρει φέτος. Ποιο. Πού σου λέει δεν περάσει. Με τζαβέλα μέσα δεν παίρνω Κύπρο. Θα το πάρει φέτος. Πάει άλλο ένα στίγμα. Θα κλαίμε μετά. Πάει στην κυρία Μέρη. Αλλά θα είναι αργά για δάκρυα στέλα μετά. Θα ξυπνήσω. Σωστά με τον Γκρέντι ένα. Όχι δεν πάρει. Δεν είναι. Τελειώσω. Να τελειώσει Γιώργο. Λοιπόν με αυτό το κακό σπυρί που λέγεται τζαβέλα. Δυστυχώς πρέπει επιτέλους ο ΠΑΟΚ να απεμπλακεί. Αλλά να πούμε όμως και μια αλήθεια για να μην τον πυροβολούμε. Δεν είναι μόνο αυτός. Για μένα γι' αυτό πρέπει να φύγει. Ώστε επιτέλους να δούμε και ποιοι άλλοι κάνουν κακό στον ΠΑΟΚ. Τον έχουν βρει τώρα αυτόν και κρίνουν όλοι. Όσα ποδοσφαιρικά καραγκιουζίδια κι αν κάνει αυτός μέσα και από πολλέ να φάει. Αυτά. Ούτε μία τρίγα του Γκαρσία μπορεί να μοιάζει. Να πούμε και για τον Βάζελο δύο κουβέντες. Ρε παιδιά, έχει κουράσει αυτός ο Αλαφούζος. Έχει κουράσει. Πόσα μικρόφωνα θες εσύ. Έχει κουράσει. Εντάξει τώρα μπερδεύω. Επειδή όχι, επειδή είναι γιόμενη, είναι άπερο. Έχει άλλο, γιατί η ομάδα του δεν βλεπότανε. Το είδατε το παιχνίδι, παιδιά. 11 με 11 εξάρτητα πρέπει να του έχει 0-2. Δεν βλεπότανε. Πήρε άλλο. Δεν έχει κάνει ίχνος ευκαιρίας πρώτο εμπίσης. Καταρχήν ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός εχθές. Εγώ είδα και άλλες αποβολές που δεν του τη δώσανε. Πάει ο άλλος με τις τάπες και τον τραβάει μία τον πόσο λέγανε και τον Μελαγρινό. Το μάτς έπρεπε να βγει 0-3 για πλάκα. Για πλάκα δεν υπήρχε Παναθηναϊκός. Ναι. Διώξει τον Αναστασίου και φέρει όλο τον Στραπατσάδα. Και για, και για ένα παιδί που έστειλε μήνυμα, πώς βλέπουμε τη μεταγραφή του Λέτο και αυτά. Τώρα γελάει ο κόσμος, ρε παιδιά. Κάτσε, 29 χρονών είναι ο Λέτο, δεν το ξέρουμε τι είναι. Αλλά ο Δήμος 6 χρονών. Άμα έρθει Μπερμπάτο, θα το πούμε. Άμα έρθει Μπερμπάτο, θα το πούμε. Μαύρο. Και δεύτερο κουτσό άλλο τώρα ο Λέτο. Έτσι ακριβώς. Ποιο θα παίξει μπάλα, ρε Παναγενή. Πέτρη Παλέμα ο ποδοσφαιριστή. Θέλω να μου πει αν είδε City. Ο Ζέκα αρχηγό ομάδα, ρε Μέλιο τώρα δηλαδή. Θέλω να μου πει αν είδε City. Λέστερ, το είδα αυτό από το, από το 68 και μετά. Το είδα εγώ ολόκληρο εδώ με εμένα μιλάς. Μένιο λέει. Θα τον πάρει, δεν θα τον πάρει. Λοιπόν, ξανά με ρωτάς σήμερα τίποτα, ό,τι θες να ρωτάς τον Τζόρνταν. Με ρωτάς σήμερα. Αυτό το είδα ρε φίλε. Άρα εγώ να μην μιλήσω. Ποιος πρέπει να μιλήσει, ένας που το είδε ή ένας που δεν το είδε, να ξέρουμε. Του λέω του ανθρώπου. Φυσικά αυτό κάνουμε στην Ελλάδα, μιλάμε αυτοί που δεν το βλέπουν. Ναι, εντάξει. Από το 68 πώς ήταν το σκορ, στάσουμε. Ήταν 0-3 ήδη. Όταν μπήκα, εγώ ήταν 0-3. Μα γι' αυτό ρώτησα. Άλλο σου λέω, αλλά ο Τζόρνταν λέει ασχετικό. Έχει κάτι να μου πει για τη Λέστερ. Μου λέει ο άλλο δεν θα το πάρει. Θα το ρωτήσω μετά. Θα το χάσει. Κάτσε να μου. Είναι τόσο ισχυρή η θέλησή μου, η επιθυμία μου να το πάρει η Λέστερ. Έχει θέληση. Επιθυμία. Ο λόγο. Έχει προφανή. Δεν το πιστεύω. Γιατί είναι καθαρά αγγλικό παραμύθι. Δεν μπορεί να γίνει μαζί με τι καραμέλε. Για άλλη που είναι, δεν είναι. Είναι καθαρά. Την έφαξε την άλλη. Είναι καθαρά αγγλικό παραμύθι αυτό με τη Leicester City. Σε καμιά άλλη χώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό, είναι 2016. Σε καμιά άλλη χώρα. Ποια είναι η αντίστοιχη Leicester City της Ισπανίας ή της Γερμανίας. Ποια είναι η αντίστοιχη. Εντάξει, που ανέβηκε πρόπερση στη μεγάλη κατηγορία, πέρυσι ήταν 16η. Η Hoffenheim, ας πούμε. Για αυτό το λόγο. Ναι, αλλά η Leicester έχει όνομα, ρε φίλε. Δεν είναι. Άλλο λέει. Καλά στην Αγγλία, Τζόρνταν, εντάξει, όλοι. Ήταν αλβανική χρόνια. Όλες. Και αυτές που η μισή, η τρίτη κατηγορία έχει όνομα. Ακούω αέρα σπορ. Και πιο μεγάλη ιστορία από την Bayern Μονάχου, εννοείται. Ακούω αέρα σπορ να απολογούνται οι δημοσιογράφοι για τον Ρανιέρι, ναι. Τώρα αυτό είναι και λίγο συγκυριακό, εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Όχι, δεν είναι συγκυρία. Αν και η δική του η Τσέλση μου άρεσε. Φίλε, δεν είναι δύο μάτς να είναι συγκυρία. Όχι, απολογούν. Δεν κατάλαβα, ρε Τζόρνταν. Άλλο θέλω να πω. Μην το κάνουμε τώρα ότι άμα. Ναι, εντάξει, του κάνετε και αυτό εδώ πέρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν είναι και ο Ρανιέρι, α πούμε. Κάτσε, ρε φίλε. Κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι εκεί πέρα. Δεν είναι ο Χάπελ όμω. Ναι, αλλά κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι. Δεν είναι δύο μάτς, α πούμε και το πέρα. Ο κόκκινο διώχνει τούτο την άλλη εβδομάδα. Ο τούτο είναι φυσικά θα φύγει, είναι θέμα. Λε να την κάνω Βέλιο. Ο Βέλιο ο οποίο. Χθες, μάλλον το, σήμερα, χθες, έκανε το χειρότερο του παιχνίδι. Γιατί... λίγο κάτι. Α, το βασικό σχόλιο ήταν αγωνιστική. Το βασικό σχόλιο ήταν αγωνιστική. Έτσι, γιατί πάντα εμένα μου αρέσει μεγάλη εικόνα. Όλη η Ελλάδα δούλεψε για τον ΠΑΟΚ. Όλη η Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ. Στην αγωνιστική εννοώ, έτσι. Μην γίνει παρεξήγηση. Πήγε κανείς τη δούλεψε όλη η Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ. Και, και ο Ολυμπιακός για τον Ηρακλή. Σ' ακούω το θες. Γιατί. Ο Ολυμπιακός δούλεψε για τον Ηρακλή. Λόγω αποτελεσμάτων λέει. Ο Ολυμπιακός δούλεψε για τον Ηρακλή. Πάμε και όπως ακούω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσω λίγο. Δηλαδή με 5-0 θα χάνες. Όχι τώρα το πάρει ο Ηρακλής. Ναι, δούλεψε για το. Ναι, ναι. Αλλά με 4-5-0. Ο Ηρακλής θα χάσει την τουμπάρε, μην το ψάχνετε. Δεν σου λέω ότι δεν καλά, δεν θα χάσει. Θα είχαμε σταυρίδι, λέει αυτό. Εγώ θέλω να ακούσω λίγο. Μπορείς έτσι να διακόψουμε. Θέλω να ακούσω λίγο το Μένιο. Γιατί με ιντριγκάρισε με αυτό που είπε ότι δεν θα το πάρει. Γιατί δεν θα το πάρει. Γιατί δεν το πάρει. Την κυνηγάμε. Την κυνηγάει και η City. Ναι. Και η Arsenal. Ναι. Αν την κυνηγούσε μόνο η Arsenal, το είχε πάρει 100%. Mm-hmm.
Δεν θα αντέξει. Σίτι, μόνο που βγήκε και ανακοίνωσε την, την πρόσληψη του χρόνου του Γκουαρδιόλα, ενώ τρέχει για το πρωτάθλημα για τη διεκδίκηση, ήταν τεράστιο λάθος της. Δεν το κάνεις αυτό. Εγώ να το κάνεις αν είσαι στη βαθμολογική θέση της Λίβερπουλ, ναι, να το καταλάβω. Καλά μας από την άλλη Δήμο, ναι, μαζί σου, αλλά δεν είναι και η Ελλάδα. Ναι, δεν έχουν αυτό. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Μάριος, ότι είναι προς τιμή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτό που κάνει, λέστε. Εγώ ρε παιδιά είδα, συγγνώμη λίγο να πω, το είδα. Η τελευταία μεγάλη ομάδα στην Αγγλία ήταν η Blackburn. Προ 20 αιτίας με Alan Shearer το είχε πάρει Μάρια. Εννοείς σε αναλογία, ναι, σε αναλογία που το είχε κάνει. Δηλαδή, σε αναλογία. Ναι, μόνο που η Blackburn, πρόσεξε, η Blackburn είχε βάλει τις ρίζες τις προηγούμενες δύο σεζόν. Το έκτιζε. Με Wilcox, με Shearer, με Tim Flowers στο τέρμα. Με πριν αρχή τη προσπάθεια είχε μοράσει. Είχε έναν κορμό. Με Savage, με τον άλλο. Έφτιαξε σιγά σιγά και ήρθε στην τριετία εκείνη και το πήρε. Βασικά, να σου πω εκεί. Αυτοκτονία εκείνη τη χρονιά United, κλασικά. Διάλειμμα, ανοίγουμε. Είναι η μαγεία του Αγγλικού. Ανοίγουμε γραμμέ τώρα. Να πω λίγο, κάτσε λίγο. Λέγε γρήγορα. Εγώ είδα το παιχνίδι αυτό ολόκληρο. Τι έχει να πει. Το City Leicester. Ναι. Δεν έκανε μία επίθεση οργανωμένη η City. Τίποτα, ήταν καλά μπλοκαρισμένοι από, του... από τους παίκτες του αυτό. Λοιπόν, πολύ πειθαρχικημένη ομάδα η Λέστερ, πολύ οικογένεια, μεγάλο πράγμα να είναι οικογένεια μια ομάδα. Όλα λοιπόν... τα κλισέ, ρίξτε και άλλα κλισέ. Αφού το είδαμε, ρε φίλε, εσύ λέει μετά το ξέρω μετά. Γιατί έχουμε 30 μάτς! Εντάξει και εσύ δεν ξέρει τι παίζει. Πάρε διάλειμμα, 5-40-600. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Ατάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 2-31-0-555-703. Πίνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά. Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way, ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που τοστάρονται με σος φέτας, bacon, κούντα και γύρο ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρο, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2-31-0-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου.
Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού, παράλληλα με το βελονισμό σώματος, γίνεται εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού, οτοβελονισμού, εφαρμογή λέιζερ και διαθερμιών. Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι εντυπωσιακά, συμβάλλοντας στην πλήρη υγεία και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίας χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Λοιπόν, πάρτε το αυτοπόδο. Λεμονάδες μας φέρνεις, μωρέ. Τι έσαι βέβαια. Τι πήρες βάλω τη συνάδελφα. Όχι, δεν είναι πήρα, λεμονάδες. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Το ξέρω να πούμε, αυτό. Να πούμε ότι από το και ραπτό... Δεν παίζει ο Τζαβέλας, ε. Από το ραπτό.gr. Ποιος δεν παίζει? Με Ηρακλή δεν παίζει ο Τζαβέλας. Και Ηρακλή σήμερα, ένας, ο Ανδρέας Ηρακλής εδώ μου είπε. Ναι. Ραπτό.gr, βλέπετε την εκπομπή απευθείας με μια πολύ μικρή καθυστέρηση και αύριο ο κομμουνιστής φτιάχνει την εκπομπή και τη βλέπετε πανελληνίως, παγκοσμίως, δεν ξέρω πώς τα φτιάχνει. Παγκοσμίως. GR, α, GR είναι. Είναι GR. Όχι, δεν έχει σημασία. Α, δεν έχει. Παντού ναι, πιάνει. Ναι, GR πιάνει παντού. Ναι, σωστό, σωστό. Ραπτό.gr. Και πολλά πικάντικα έχει μέσα εκεί, τα οποία βάζει ο κομμουνιστής. Δουλεύει πολύ ο κομμουνιστής. Πρώτη φορά βλέπω ο κομμουνιστής να δουλεύει τόσο πολύ. Πάμε στον κόσμο. Είχες καλημέρα. Δεν ήξερε και το ρατσιστικό σχόλιο. Σιγά να μην παίζει ο Ντοσεβί. Για Ηρακλή, όποιο θέλει, έχω να πω πολλά πράγματα. Καλά σου λέει εσύ, Ντοσεβί και κολοφό στον πάω. Τρίτη αλλαγή θα ήταν. Ναι. Χαζώσε! Τρίτη αλλαγή. Βλάκας είσαι! Τρίτη αλλαγή. Πάμε! Κολοβός φίλε στον ΠΑΟΚ, την φανέλα δηλαδή, δεν έβαζε ούτε το βράδυ. Δηλαδή ο Κολοβός στον Ολυμπιακό δεν είναι τρίτη αλλαγή. Στον Ολυμπιακό ναι. Να κάνω και ένα σχόλιο. Στον Ηρακλείο, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ ο Κολοβός τρίτη αλλαγή. Κόσμο έχω. Λίγο δύσκολο. Ναι, τι θες να πεις. Αναμένω Ηρακλή και Ατρόμητο πολύ πιο δυνατούς τώρα μετά τις μεταγραφές. Ωραία. Πάμε κόσμο, ναι.
Ναι, ναι, φίλε, εσείς. Να λέτε ομάδα, μωρέ, λέτε ομάδα. Επίτη την ομάδα σας. Πάω ξύσιμε. Πάω. Ωραίος. Γεια σου, φίλε. Είδα το μάτς, στεναχωρέθηκα σίγουρα. Αλλά ένα πράγμα με εκνεύρισε αυτό μόνο. Εντάξει, κατά τα άλλα, ανασταλτικά πήγαμε καλά, μπορώ να πω. Αλλά όταν πλησιάζαν την περιοχή, γιατί δεν σουτάρανε, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορούσα να κάνω 3-4 σουτ. Που ξέρει, ένα μπορεί και να πει, ναι, προσπαθούσα να βάλω την μπάλα μέσα στο τέρμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τρελάθηκα εκεί. Έλειπε και ο Χαρίσης ένας ίσως που κάνει σουτ από μακριά. Λες από μακριά γιατί δεν σουτάρουνε. Γιατί. Ρομπέρτο είχε απέναντι, ρε φίλε. Πώς θα σου πει. Έλα τώρα, Ρομπέρτο, δεν είναι καλά. Καλά, τι είπες, δεν ξέρει τώρα, παιδιά. Δηλαδή, αν παίζει με τον. Κόνορ, τι θα κάνει, να μην σου πάρει κανεί. Από μακριά θα σου πει. Λέγε, φίλε, συγγνώμη. Ναι, λέγε. Δεν ακούω, δεν ακούω. Η κοπέλα τι λέει δίπλα, μια κοπέλα έχει δίπλα. Το μωρό είναι το μόνο. Ακούγεσαι, φίλε, λέγε. Έλα, πάμε, σ' ακούμε, σ' ακούμε. Ναι. Κατά τα άλλα, εμένα πολύ μου άρεσε ο αμυντικός ο Χατζησαΐας, πολύ καλός. Ο Τσίμιρο, πολύ καλό παιχνίδι έκανε. Με τέτοιες απουσίες που είχαμε πάλι καλά. Αδερφέ, να σε διακόψω λίγο. Βοηθούνται αυτά τα παιδιά σε αυτές τις θέσεις σήμερα σε ένα παιχνίδι που περιορίζει κατά πάρα πολύ σε ανασταλτικό ρόλο. Γι' αυτό διακρίνονται τόσο πολύ. Μπορεί, ναι, μπορεί. Αλλά κάναν το λάθος όπως ο Βίτορο. Δηλαδή, άμα δεν σου τραβήξουν αυτοί οι 2-3 σήμερα, πας μετά για Ντόρτι. Ναι, αλλά δεν κάναν το ατομικό λάθος, ρε. Ναι, ναι, ναι. Έγινε, φίλε, επόμενη γραμμή. Εντάξει. Ωραία, ναι, ναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, λοιπόν. Έλα, Βίλε, παοξίδικα μιλάει. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Σου. Ηρακλειδέας είμαι από έδωσ μου. Πολύ ωραίο. Καλημέρα, φίλε. Σήμερα μετά από πολύ καιρό είναι μια υποφερτή εμφάνιση ομάδα. Μέχρι το 60. Και πιστεύω ότι στο μάτι με τον ΠΑΟΚ θα έχουμε κάποια τύχη. Δηλαδή, αν αφάρισα λίγο, γιατί ήμουν πάρα πολύ πεσμένο. Σήμερα ο Βέλιος στο πρώτο ημίχρονο έχασε την ευκαιρία να κάνει μεταγραφή. Έκανε τόσες τελικές ο Ηρακλής με λάθος παίκτες. Δηλαδή. Καταρχήν, επειδή ο ΡΑΠ μιλάει, λέει Βέλιος και συνέχεια το Βέλιο. Σήμερα είναι το ποδόσφαιρο απλά πραγματάκια. Ήρθε ένας παίκτης και είδαμε επιτέλους. Δύο κόρνερ της προκοπής. Το λέω ζήμιο, λες. Δύο ωραίες κάθετες, δύο ντριμπλίτσες και απελευθέρωση. Απλά και σωστό πλάγιασμα. Ναι. Λεωζίνιο. Απλά πραγματάκια. Εγώ σου είχα πει, Μάρη, ότι σου λείπει Μελεοζίνιο, με Λεωζίνιο από το Σεπτέμβριο. Κινδύνευες. Άλλοι 4-5 βαθμοί για πλάκα. Και αν βγει, Μάρη, και το Πορτογαλάκι. Για λέγε. Από πού πήρε Μάριο το λογισμό. Λέγε. Στην Τουρκία ήταν. Σταθείτε ρε, μιλάει ρε, άξεστε. Στο Ηρακλή κρατήσαμε την καραμέλα, φέτος ανεβήκαμε να βγάλουμε Τουρκία, την χρονιά και η ΆΕΚ ανέβηκε φέτος και σε τρία μάτια μου έβαλε 10 γκολ. Εγώ του χρόνου. Αυτό δεν είναι ανεχτό. Φέτος δεν μιλάμε, ας έχουν και το νου τους λίγο. Και αν δεν μπορεί ο πρόεδρος, εντάξει πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν μπορείς, βάλε συμπαίκτη στην ομάδα. Έτσι. Κάνε κάτι άλλο. Δεν ανέχομαι να τρώω 10 γκολ σε 3 παιχνίδια για την ίδια ομάδα. Εντάξει, Άκ, μεγάλο μέγεθο, δεν αμφιβάλλω, αλλά δεν το ανέχομαι. Παιδιά, και κάτι τελευταίο να πω, ειδικά για σένα είναι Κώστα, δεν μα αρέσει αυτό που θα σε πω. Αλλά θα το σχολιάσει μετά, αν θε, αν θέλει, θα το σχολιάσω. Ρε φίλε, στον Αλέφαντο, γιατί τόση Γάλλη θα ρε. Στον Ηρακλή τον είχαμε μια σεζόν ολόκληρη. Πε μου πόσου βαθμού έφερε ο Αλέφαντο από την Αθήνα. Και όλο έτσι το έκανε ο Νίκος, αλλιώς το έκανε ο Νίκος, έτσι στήθηκε ο Νίκος. Φιλέ, τη χρονιά εκείνη μπαλάρα έπαιξες. Πήρε και τον καλύτερο. Με Αλέφαντο τη χρονιά εκείνη, βέβαια είχες και υλικό έτσι, μπαλάρα έπαιξες. Σε όλα τα μάτς μέσα ήμουν. Το καλύτερο Ηρακλή όλων των εποχών. Τι λες, φίλε. Με Αλέφαντο, δηλαδή θυμάμαι μάτς με Απόλλων Αθηνών που περιμένουμε απ' έξω να τους κράξουμε. Ο Λάκης ο Απαϊωάννου πίνει σημό φλόρινα έξω από το γήπεδο και τους την πέφτουμε. Γιατί νίκησε ο Ηρακλής, αν δεν κάνω λάθος. 2-0. 2-0 και έκανε μόνο 7 κλασικές. Τι λες τώρα. Ρε παιδιά, από ποια ομάδα και αν πήγε, νύχτα έφυγε. Άλλο αυτό. Γιατί οι προπονητές στην Ελλάδα οι υπόλοιποι άκου, άκου. Ο Αλέφαντος. Γιατί δεν συμβιβαζόταν, φίλε. Ο Αλέφαντος είναι παρανοϊκός. Και σαν παρανοϊκός που είναι, η γνώση του πάνω στο ποδόσφαιρο είναι ασύλληπτη. Απλά η μετάδοση αυτών που έπρεπε. Τρακέρδανε
σε ένα επίσης ασύμπτωτο χαρακτήρα. Τέλος πάντων, έχει κάνει πολλά άλλα. Μην πλατιάζεσαι. Να σε καλά. Στην περίπτωση υπερπάτου, φουαλέφατο, θα έλεγε ή αυτό ή εγώ. Ναι. Ξεκάθαρα. Και θα φεύγει αυτό. Και θα φεύγει αυτό. Θα φεύγει αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή. Και φυσικά καλά θα γινόταν να φεύγει αυτό. Φίλε, για την Πέτη Λιβανού. Ξεκάθαρα. Η Ελληνίδα Νάταλι Γκουντ. Πολύ άσχημη γριά. Η Πέτη Λιβανού. Πολύ έστρε, φίλε. Πρόπερσι την είδα. Πριν δύο χρόνια την είδα. Ναι, την έχεις δει. Πριν δύο χρόνια σου λέω. Τώρα δεν ξέρω φέτος. Ναι, πολύ άσχημη γριά. Όχι, παλιά μου. Η Μπέτη Λιβανού, μάτια μου. Παρά το γεγονός ότι είχε μια κορμοστασιά και ήταν στεγνή. Η Μπέτη Λιβανού, όχι Αρβανίτη. Η Μπέτη Λιβανού. Λιβανού. Τι λες, αγόρι. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Η Ελληνίδα Νάταλι Γκουντ. Είναι άσχημη γριά τώρα. Μένει ότι έχει να πει. Έχει ασχημήνει. Γέρασε άσχημα αυτό σου λέω. Άσχημη γριά είναι η αλυφαίρη. Ναι, την είδα τελευταία. Πα-πα-πα. Ρε φίλε, σου σύγκρινα εγώ τι έχει ο Ηρακλής. Κατά τα άλλα, έχει Λευτέρη Τζόγλου. Ποια είναι πια στη μικρή άρη. Η Αλυφαίρη με διαφορά. Κορμοράνο με θύμισε. Στρίβιο η Τζόγλου τουλάχιστον. Τι, ποια, τι είναι. Η Αλυφαίρη. Πώς την πιάζει. Κορμοράνο, είπε ρε φίλε. Ξέρει πόσο τι αξία έχει ο Τσιόλη στον ποδοσφαιρικό. Στα πόρτα εδώ μιλάμε για την Πέτη Λιβανού. Ο Τζιόλη μεγάλη ποδοσφαιρικό. Ένα δέρε, δεν είναι. Βλαχόγρια. Πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε. Δεν μοιάζει με βλαχόγρια η Μάρθα Καραγιάννη. Ναι, ναι. Με γριά από που έχει γεράσει στο Κιλκής. Στο καμπάνι του Κιλκής. Γερίνα είναι γυναίκα, μια λαϊκιά γυναίκα, ας πούμε, που Ελληνίδα νοικοκυρά. Στην... Εντάξει, οκ, να είναι γερή η Μάρθα Καραγιάννη, φίλε. Ναι, ναι, αλλά μέχρι τα 30-35 της έβαζε φωτιά που ποτέ δεν ήμουν ακόμα το στυλ της. Δεν μ' άρεσε το λατινοειδέ, το μελαχνοτέ. Ποτέ. Ποτέ. Εγώ ήμουν Μπέτη Λιβανού. Ναι. Έτσι. Να σου πω με ποιαν ήμουν άρρωστος εγώ. Για πες μου. Και παραμένω. Ναι. Και την είδα γυμνή φωτογράφηση πέρσι. Ναι. Και μου φύγει η μασέλα. Ποια? Καμιά γρία θα είναι. Επαναστάτης Ποπολάρος. Α, η... Τόνια. Η Τόνια Καζιάννη. Βεβαίως. Ναι. Ναι. Η Τόνια Καζιάννη. Την είδα φωτογράφηση πέρσι. Εμένα μου άρεσε πάντα η Μέμα Σταθοπούλας. Πέρσι με εσώρουχα. Ναι. Πέρσι Τόνια Καζιάννη. Ναι. Μου ήρθε η μασέλα εδώ. Είναι μεγάλη με ρούχα, ναι, δεν σ' αρέσει δηλαδή. Όχι, τζόρο γενικά. Γενικά. Αλλά θέλω να σου πω. Φωτογράφησε, έκανε με σόρουχα. Λίγο να γίνω πια βουτσάρι, πια που είπε στο και μεγάλο μάγκα. Ναι. Ο Βουτσά. Ο Βουτσά, ναι. Μεγάλο. Ο Βουτσά. Βρε! Αλυταρά. Τι σχέση έχει σε αναλογία η Στουτγκάρντ με Λέστερ. Έτσι. Σταμάτα. Η Στουτγκάρντ είναι η Εύερτον. Δύο λόγια για Βουτσά. Τι είπε, δε φίλε. Τεράστιο μάγκα ο Βουτσά, σου λέω εγώ. Άκου, κάνει και παιδί. Ο Βουτσά δίνει. Στην τρίτη ηλικία, θάρρος. Σας ακούσω ο Λιάγκας, σας πράξει. Ο Λιάγκας το ζηλεύει. Τα Γερμανία, ρε. Στάσου λίγο, μην μιλάς. Το χωριό. Ο Λιάγκας, Λιάγκα, Λιάγκα, ζηλεύει στο Βουτσά. Γιατί ο Βουτσάς, στην πρώτη γκρίνια, στην πρώτη γκρίνια της Μπρόγερ, έδωσε μια κολοσιά την πόρτα και είπε αντίο. Μπράβο, ρε παιχταρά. Ενώ εσύ, Λιάγκα, πλένεις τα πιάτα στο πρωινάδικο της γυναίκας σου. Σε κάνει καλαμπούρι και σε κάνει καλαμπούρι και κυλκισιώτησα. Λοιπόν, η βλάχα από το Κυλκής σε κάνει βλάχα. Ενώ ο Βουτσάς κάνει τέσσερις γάμους. Έτσι. Στα 84. Βλέπω να σε σκίζει ο Λιάγκας. Στα 84 πηδάει. Αυτό. Και κάνει εξωσωματική η άλλη γιατί η άλλη έχει το πρόβλημα. Ενώ το πουλί του Βουτσά είναι ορθότατο. Κύριε Ελιά, να πω κάτι. Ζηλεύει στο Βουτσά. Και εγκόμενα θα έχει ο Βουτσάς. Μπορεί να την κερατώσει. Και εγκόμενα θα έχει, βρε την κερατώνει. Δεν υπάρχει κανένα. Για να μιλήσει ρε Λιάγκα για το Βουτσά. Ζήλε, η Γερμανία είναι η χαρά του κάθε Βλαχοέλληνα. Εγώ, αν έχω τον Πόλο Κουτσολιάκο μάνατζερ, παίζω σε οποιαδήποτε γερμανική ομάδα. Άσε με! Πιάτσικε τώρα και άσε με τώρα! Κάνει παιδί ο Βουτσά. Με τον Γκέκα! Με τον Γκέκα χορεύανε συρτάκι και πήγε στην Πόρτσμουθ και δεν του έδωσε φανέλα προπόνηση. Πήγε ο Λιμπερόπουλο 35 χρονών και βάλε 10 κόμματα στην Ελλάδα. Στάσου λίγο. Και αυτό που λένε Κωστή δεν είναι φυσιολογικό στα 84. Κάνει παιδί ο Βουτσά τώρα. Ένα τσένα δρε. Και αυτό που λένε δεν είναι φυσιολογικό στα 84 και αυτά. Έτσι δεν είναι, Τζόρνταν. Δηλαδή είναι φυσιολογικό να παντρεύεται άντρα μάντρα. Ναι. Κουμπάρο ο σκύλο. Να πάρουν και κανένα ζώο μέσα στο έργο. Και αυτοί εδώ να υιοθετούν λέει και οι παιδιά είναι φυσιολογικό. Εντάξει. Και δεν είναι φυσιολογικό σου Βουτσά. Έτσι. Τι λέτε. Ναι, αλλά κοιτάξτε. Θα έχει παιδί ορφανό. Τι λέτε. Ναι. Βέβαια, ρε φίλε. Το παιδί πρέπει να γνωρίσει και μπαμπά, ρε φίλε. Τι πράγμα. Είναι σωστό αυτό. Το παιδί πρέπει να ζήσει 100 χρόνια. Και ο Βουτσά είναι τόσο μάγκα. Ναι. Στη ζωή του δηλαδή πορεία. Ο Θεός να τον αξιώσει, αλλά. Πρόκειται τι γίνεται. Μα για να κάνει παιδί στα 84 θα ζήσει 100. Δεν μου λες, δεν Τζόρνταν, κάτσε να πω το τελευταίο. Τι είναι ένα χειρότερο. Να κάνει παιδί στα 85 και να πεθάνει στα 88, αλλά να έχει εξασφαλισμένο το παιδί για 50 χρόνια. Ναι, οικονομικά, δεν είναι. Ένα λεπτό. Ναι. Ή να είσαι φτωχομπινές
και να κάνει τέσσερα παιδιά και να βγει στα φανάρια πλέον τζάμια. Λέγε ρε, μίλα. Κοίταξε να δεις τώρα. Πρέπει το παιδί να γνωρίσει και τον μπαμπά και τη μαμά. Άμα είναι να πούμε να το γεννηθεί ορφανό, είναι γι' αυτό πλήγμα ρε. Είναι για το παιδί. Είναι γι' ορφανό. Ξέρει τι μα ξημερώνει αύριο, μάσε. Ναι, ρε. Κάτσε καλά. Εξαιρετικά. Κρύψα τα μάτια. Σε κρύψα τα μάτια. Αρχικό τη πιάτσα. Μακάρ να ζήσει 130 χρόνια ο άνθρωπο. Μακάρ. Τι μακάρ. Μιλάμε εδώ και κάτω μα ψηρίζουν τα μάτια. Καθίστε ρε, καθίστε τώρα. Καθίστε μα τα μάτια. Μιλάει ρεαλιστικά ο μισό λεπτό. Δεν είναι το ρεαλιστικά. Όχι ρεαλιστικά. Το παιδί πρέπει να γνωρίσει και τον παπά του στα 40 του. Στα 50 του. Στα 60 του. Όχι μόλι γεννηθεί το μωρό και να το δει τον παπά του στα 95 του. Γιατί. Γιατί ρε φίλε, παπά να δει ή παππού να δει δηλαδή. Τι περισσότερο να του πει αυτό στο παιδί που είναι 40. Τι περισσότερο να του πει αυτό στο παιδί που είναι 40 από το βουτσά. Τι περισσότερο να του πει αυτό στο παιδί που είναι 40. Εγώ το παιδί μου το πάω και σε μια καφετέρια, α πούμε, παιδί σαν παπά, δεν με δει σαν παππού από το χέρι του. Α πούμε το πάει. Ο βουτσά θα το πάει ή το παιδί θα πάει το βουτσά να πούμε στον καπί, α πούμε. Καθίστε καλά, ρε παιδί. Σταφ, για μπάλα μιλάμε. Εγώ το σέβομαι το βουτσά, αλλά μιλάμε τώρα τα ηλικία. Άστα 84, ούτε κατάλαβε τι είπαμε. Εγώ κατάλαβα, μη σε αγωνίζει. Έχει ψυχολογία. Ρε παιδί, πα για τα 120. Έτσι, πάμε. Θεός, ρε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, πάμε, ναι. Πάμε, καλημέρα. Καλώς τον. Συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί ήθελε να κάνει. Ο παδό, ο μάλλον. Πρωτού πάω στα ποδοσφαιρικά, θέλω ένα πολιτικό σχόλιο, έτσι, γιατί η κατάσταση είναι έκρηκτη, έτσι. Ναι. Μπορώ, έτσι. Συγγνώμη, είστε παδό μια ομάδα. Θα πέσει η κυβέρνηση, φίλε. Φαντάρο ήμουν εκεί. Κατηγορούσαμε τον Σαμαρά, ναι, και δικαίω, που έπεσε τα δώρα. Ναι. Έτσι. Ναι. Έφερε τον έμφυα, ναι, και έκανε πολύ στο δημόσιο. Ναι. Δεν μπορούμε όμω να κατηγορήσουμε τον Σαμαρά, γιατί πισωγλέντιδε και σύμφωνα σε βίωση δεν συνυπέγραψε. Κόβεσαι. Απλά όταν χαιρετάς μια συμβουλή, να έχει πλύνει τι μασχάλε σου. Δεν έχει πλύνει τι μασχάλε σου, δεν σηκώνει ψηλά το χέρι και χαιρετά. Δεν υιοθετούμε τον τηλεθεατή. Βέβαια. Δεν υιοθετούμε τον τηλεθεατή. Άστα αυτά, άντε, άσε μάγκα κι εσύ. Πάμε, πάμε. Δεν μισό λεπτό, θα απαντήσω εγώ. Δεν κατάλαβα. Μίλε όσου πρεζέμπορου, προαγωγού, αλυταράδε, μέδιζου που ξέρω, ήταν όλοι από στρέιντ οικογένειε. Τέλο. Επόμενη, stop. Ναι, πάμε επόμενη γραμμή. Σημείο είναι εσύ. Ναι. Έλα, πως καλημέρα. Καλώς το. Καλημέρα. Θέλω να μου πει αν είμαι καλύτερος ο Χατζησαΐας ή ο Ρικάρντο Κώστα. 100% ο Χατζησαΐας. Γιατί? Καταρχήν έχει. Καταρχήν έχει. Έχει καλύτερο χώρο. Έχει κορμί, είναι κορμάρα. Καταρχήν έχει καλύτερο κεφάλι στον αέρα. Εκείνο ο Ρικάρντο Κώστα, να πούμε σαν μπαγιάτικο χταπόδι πήγαινε. Ποιο ο Ρικάρντο Κώστα. Συγγνώμη, ο Κοινοκύ, ο φίλο. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Συγγνώμη, δεν θέλει ο παδό του Πάο. Τι λε, ρε φίλε. Ναι, εγώ ο παδό του Πάο. Και έφυγε Μένιο και έφυγε και πήγε και έκλεισε στην Γρανάδα πριμέρα. Και ότι είναι καλή. Ξέρω εγώ τι έχει. Στάσου, αν έχει αντίθετη άποψη. Να ακούσουμε, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ρικάρντο Κώστα είναι καλύτερο γιατί έχει την εμπειρία του. Που μπορεί να καθαρίσει ένα μάτς. Είναι λίγο πιο αργός, αλλά. Πού την είδες, φίλε. Ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι έχει πιο πολύ εμπειρία. Εμπειρία πες μου σε ποιο μάτς έδειξε ο Ρικάρντο Κώστα την εμπειρία του και αισθάνθηκε σίγουρος σαν οπαδός ότι θα μηδενίσει το κανένα. Στην Τρίπολη, στο πρώτο γύρο, είχε μεγάλη εμπειρία. Με την ΑΕΚ στη Τούμπα ήταν πολύ καλός. Δεν ήταν η ΑΕΚ. Αλλά εκείνη η ΑΕΚ με το κίνο και η ΑΕΚ. Πάμε παρακάτω. Ναι, πέντε τέτοια σίγουρα. Θέλω να μου πει αν το σημερινό το μάτς το έχασε ο ΠΑΟΚ μόνος του ή από τη διαιτησία. Φίλε, ο ΠΑΟΚ επηρεάστηκε 2-3 αποφάσεις του επόπτη, όντως, που είχε και μια κάρτα παραπάνω. Αλλά, το πρόβλημα του Ολυμπιακού, εδώ και μήνες το φωνάζω, στο 4, στο 5, στο 6 και στο 8, ο ΠΑΟΚ δεν το εκμεταλλεύτηκε. Δηλαδή, την αδυναμία του Ολυμπιακού, μάλλον να σου το πω καλύτερα, στην αδυναμία του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ αποδυνάμωσε τη δική του ομάδα, το κέντρο του γηπέδου. Στο λέω απλά για να το καταλάβεις. Μα δεν έχει δυνατό κέντρο ΠΑΟΚ. Φίλε, θα σου δώσω μια εντεκάδα και θα σου δώσω ένα στυλ το οποίο έγραψα στην εφημερίδα χθες. Πιστεύω ότι ο Σάμπο και ο Τζιόλης χωρούσαν στην ομάδα σήμερα και οι δύο, όπως χωρούσαν και οι δύο σήμερα ο Κάτσε με τον Τζίμιροτ. Δηλαδή, σε 5-3-2 με Κάτσε, Τζίμιροτ και Σάμπο από την αρχή στον άξονα. Θες να βάλεις Μπερμπάντοφ Μακ. Θες να βάλεις Μακ Κλάους. Θες να βάλεις σίγουρα όχι Μπερμπάντοφ Κλάους μαζί. Βάλ τους. Εγώ θα βάζα Μακ και Πέλκα. Ωραία. Μακ και Πέλκα. Το Πέλκα στην κορυφή θα τον έβαζες. Το Πέλκα. Όχι, θα τον έβαζα δεύτερο φόρ θα τον έβαζα τον Πέλκα. Μα δεν είναι δεύτερο φόρο ο Πέλκας.
Ναι, το ξέρω ότι δεν είναι. Πού θα τον έβαζα εγώ, σου λέω. Και αν θες, πάρε το φίλο σήμερα τις μέτρες, μπορεί να δεις. Όπως σίγουρα το Κίτσου back half. Όπως σίγουρα το Τζαβέλα back half ή Κίτσου με σκόνδρα back half. Σίγουρα τριάδα στα στόπερ. Σίγουρα και ο Κάτσε με τον Ζίμιροτ. Σίγουρα και ο Σάμπο μέσα. Φιλέ, το κέντρο του Ολυμπιακού, εκεί έπρεπε να το χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Και εκεί ο ΠΑΟΚ τι έκανε. Έβγαλε ένα παίκτη από το κέντρο και έπαιξε ο Ολυμπιακός σε αναλογία 3 χαφ εναντίον 2. Γιατί Μπερμπάτοφ και Κλάους ποτέ δεν γίναν τρίτη χαφ. Φιλιά, σας αγαπώ πολύ. Σοχινέ, ναι. Σοχινέ, ναι. Στείλε του Λούμπες του Φίλτσι, ναι. Γιατί οι δικοί μου ισοχαλίδες με ξεχνάνε. Ναι. Εκεί στη γειτονιά. Ναι, 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 ναι. Στείλε του Λούμπες του Φίλτσι, η κορυφαία του Λούμπα στον πλανήτη Γη, στο Σοχό. Πάμε, ναι. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Μιλάω κανονικά. Πολύ καλά. Ναι. Πρώτα θέλω να σα πω λίγο κάτι για να μαθαίνετε λίγο από ποδόσφαιρο. Ναι. Για τη Λέστερ που είπε κάτι ο Ασλαμάς. Ο Ασλαμάς. Η Λέστερ έχει ξεκινήσει ένα πλάνο από πολύ παλιά, το 98, όταν πήρε ένα μεγάλο παίκτη τον Ζαγοράκη. Συγγνώμη, ρε φίλε, κοροϊδεύεις τώρα. Πήρε. Ναι, ρε, κοροϊδεύω, εννοείται. Κοροϊδεύεις αλλά ζηλεύεις κιόλας. Διάλειμμα τώρα. Τώρα διάλειμμα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνει δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Εφη. Ολύμπου 23 231 0515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31 231 0555 703. Πίνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά? Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way, ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που το στάρονται με σος φέτας, bacon, γκούντα και γύρο ή ό,τι άλλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρο, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2310-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερί Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, τα πόδια λιαστά, αστακοί, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερί, Ψαροταβέρνα Πορφύρα.
Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Ναι. Είχαμε ντέρμπις. Ναι. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Γεια χαρά. Έλα. Φοιτητής εδώ πέρα από Αθήνα, δεν τηλεφωνώ. Συγγνώμη, λίγο πιο δυνατά. Καλώς. Φοιτητής από Αθήνα, φοιτητής. Ναι, ναι. Οπαδός. Από ΕΡΦ. Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού, πάρα. Ωραία, ωραία. Λάπτε, δεν θα σε ρωτήσω πώς το βλέπεις τον Παναθηναϊκό τώρα. Μα απογοήτευσε πολύ ο Βιαφάνες σε ρόλο δεκαριού, χθες. Δεν το είδα αυτό, μόνο φάση. Πάρα πολύ με απογοήτευσε. κατά τα άλλα, πολύ κακός ο Παναθηναϊκός στην κυκλοφορία. Τις μπάλες. Και πολλές απουσίες, θα το πω. Δεν ξέρω. Και επίσης αυτή η τριάδα, Πέτριτς, Φορ, Κλωναρίδης και Καλτσάς, αν κάποιος μπορούσε να βάλει γκολ από αυτούς τους τρεις, είναι μόνο ο Καλτσάς. Δύσκολα, τέταρτος δεν έβγαινε μπροστά κανένα σκαφ να πατήσει. Πιστεύω ότι πριν από το match, δεν ξέρω αν διαβάζεις Metro Sport, είχα δώσει χ2 διπλή, είχα δώσει διπλή ευκαιρία χ2 την Ξάνθη μέσα στην Λεωφόρο. Και για πολλούς άλλους λόγους. Με μια Ξάνθη η οποία σκοράρουν οι πλαϊνοί, δεν έχει center four, δύσκολη. Και όποιος το έπαιξε 0 σε ένα γκολ κονόμιζε, γιατί ήταν πολύ έξυπνη η φιλοσοφία αυτού του match. Ο Βιγιαφάνες. Άλλο πρέπει να το ρωτήσεις. Ο Βιγιαφάνες. Σαν δεκάρι ήταν απογοητευτικός, δεν πάτησε περιοχή. Λέει είναι πιο πολύ εξτρέμ. Κωστή. Ναι, πιο πολύ είναι εξτρέμ. Άρα έπρεπε να φάει ή τον Καλτσά ή τον Κλωναρίδη και να βάλει. Να σε πάει... κάνω μια ερώτηση. Πόσο χρόνο είσαι? 20. Τώρα εξηγείτε γιατί η γενιά η δικιά σας ρε παιδιά θεωρώ ότι έχουν φάει πολύ μεγάλο παπά από αυτό το Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έδωσε. Και εννοώ από τον Αλαφούζο 3 χρόνια. Δηλαδή σας βλέπω, σας παρακολουθώ. Καταρχήν σας θεωρώ ότι προσωποποίηση της μιζέριας. Της μιζέριας ρε παιδί μου. Δηλαδή γραφικότητα σε όλο το μεγαλείο. Εγώ σήμερα βγήκα, το είπα φορά παρτίδα. Άξιζε να χάσω, με πήρε δίκαια, το ήθελε περισσότερο ατρόμητος. Δηλαδή θεωρείς εσύ ότι στην ήττα τη χθεσινή σου οφείλεται στον διαιτητή?
Το είδα το παιχνίδι, πολύ συγκεντρωμένο. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τον Καραγκιόζη. Ναι. Και πήρε. Δηλαδή τώρα τα βλέπω ρε παιδιά Παναθηναϊκό Μαρτίνο. Κατηγορημένο το Σέκα. Εσύ είσαι μεγαλύτερο. Έχει δει Σάιτ, έχει δει Σαραπάτ. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τον Καραγκιόζη και πήρε. Έβγαινε σε πρώτη και έτριζε εκεί. Πήρα δεξί μπακ καλό, ξεχνάω το όνομά του. Στόπερ και Λέτο. Καταρχήν είναι παιδιά η ανάγκη. Αν παίκτε ήταν 10 φίλοι. Ο Παναθηναϊκός είναι πεσμένο λόγω Μπέρκ. Ναι, φέτος. Έτσι. Ναι. Έπρεπε να πάρει ένα καλό φορ. Ναι. Γιατί βλέπω χάθηκε ο Μπέρκ. Θέλει ναι. Λεφτά, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Ναι. Μα πήρε Λέτο, Βηγιαφάνες και τα λοιπά. Την ομάδα Τζάπα, την είχε. Πολύ έπρεπε να. Λέω αγωνιστικά τι έπρεπε να κάνει. Ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός είναι σε μνημόνιο. Τι σχολιάζουμε τώρα. Είναι σε μνημόνιο. Γίνεται λεφτά ομάδες. Τώρα από τη μεταγραφή του Καρέλη. Το θέμα είναι ότι ξεφτιάζει ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά. 7 εκατομμύρια πρέπει να μαζέψει αρχές της επόμενης σεζόν για να κάνει την αύξηση του αρχείου κεφαλαίου και να μπορεί να πει. Άλλο επόμενο. Κινήθηκε με τα μισά από τη μεταγραφή του Καρέλη που πήρε 3. Ναι. Και έδωσε ρε παιδί. Λέει ο Μέγκος. Είναι δευτερόλεπτα. Άντε πάλι. Με τι λεφτά σε λένε οι άλλοι όλοι. Πόσο τον έδωσε, ρε, 3. Εντάξει, ρε, Γιώργο, μην κάνει 10 μεταγραφές που έκανε και 6. Μισό λεπτό, ρε, παιδιά. Είναι αυτό που λέει ο τέτοιος ο Μάριος. Είναι σε μνημόνιο ο Παναθηναϊκός. Και το διατάφτα είναι ότι μικραίνει ο Παναθηναϊκός όσο του είναι στο μνημόνιο. Και μόνο που γύρισε στη λεωφόρο μικραίνει. Τέλος. Ο Πάοκ μεγαλώνει. Ρε φίλε, ξεθοριάζει ο Παναθηναϊκός τώρα. Όταν ο Παναθηναϊκός χάνει από την Τσάντη έχω. Όταν χάνει από. Δεν μπορεί να κερδίσει ομάδες. Όταν δεν του αποβάλλουν παρόλα αυτά, ήταν είχε έμπνοια πνευματική διαιτησία. Μ' αρέσει πολύ. Και λοιπόν, η απεκτούρα από τον Κέιτα. Πατάει πολύ περιοχή ο Κέιτα. Συγγνώμη, φίλε. Μαρκάρει πολύ καλά. Βέβαια, σαν έγχρωμο που είναι, καμιά φορά σκαλώ και μαύρο. Μαύρο, η λευκή τι είναι, άχρωμο. Είναι δηλαδή, συγγνώμη, μαύρο. Το παίρνω πίσω. Κολλάει το μυαλό του. Έχει φοβερό διασχελισμό, τρομερή αντοχή. Πατάει την περιοχή. Εάν βρεθεί προπονητής να το δουλέψει τακτικά και στρατηγικά, μπράβο, να του δώσει δηλαδή μπράβο ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο στο παιχνίδι. Πόσο θα ήθελα ο Κεϊτά να δουλέψει με τον Ποζέτ. Συγχαρητήρια. Με τον Ποζέτ. Ο Πολ Κεϊτά μοιάζει καταπληκτικά για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου αρχές 90s. Είναι ολόιδιος με τον Κάρλτον Πάλμερ. Ναι. Λίντς και Σέβιλ Γουένσδεϊ. Εθνική Αγγλίας, Euro 92. Έφυγε φίλε, επόμενη. Ναι, επόμενη. Μπράβο. Έλα φίλε. Έλα Μουστάκη, καλημέρα. Γεια χαρά. Καλημέρα και στα παιδιά. Καλημέρα. Γεια σου φίλε. Γεια σου. Θέλω να μιλήσω να πω κάποια πράγματα όσον αφορά τον πρώην συμπαίκτη μου και νυν του ΠΑΟΚ, τον Δημητράκη και τον Χατζησαία. Πού παίζατε μαζί? Στην Ομόνοια Σταυρούπολης. Αυτό που σου είπα. Ιστορική ομάδα φίλε. Αδερφέ, συγγνώμη λίγο, είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Αυτό μου. Οπαδός του ΠΑΟΚ, με ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι. Τον πήρε ο Γενιακός, τον πήρε ο Πανιόνιος. Μπράβο και Τζόρδα που ανέφερες και τις ομάδες. Βέβαια. Θέλω να πω. Ήμουνα 15 μέρες πριν με τον παππού του στις Σικές. Άντε πάλι. Ρε δεν μας νοιάζει. Τώρα κάνεις πλάκα, μιλάς σοβαρά. Ναι, σοβαρά μιλάω. Με τον παππού του Χατζησαΐα. Ξέρω και τον παπά του, ξέρω. Στο καφενείο του φίλου μου του Ζάχου. Άντε, ας το πω κιόλας. Έλα, ρε, ξέρεις όλο τον κόσμο, φάγα τα μάτια. Πολύ καλός χαρακτήρας. Κάτσε, παιδιά, μιλάει. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλός χαρακτήρας. Όπως τα λες, ένα γουρί. Και καλή οικογένεια έχω μάθει. Μαμά, μπαμπάς, εκεί όλοι. Έτσι, μπράβο. Από καλή οικογένεια, ράπ, από καλή οικογένεια. Ξέρω, έχω μάθει. Δεν ψάχνει καμπρό, πάω. Δεν ψάχνει, το έπρεψα. Σα το έπρεψα. Καμπρό ή χωρί να το κάνει. Ναι, πάμε παρακάτω. Λέγε. Η μεγάλο πράγμα είναι καλό παιδί. Σταμάτα, τι λέτε τώρα, ρε, καθίστε καλά. Θέλω να πω, όσο ναι, και το παιχνίδι. Εσύ που παίζεις τώρα. Μέτρησε ο ΠΑΟΚ και ακόμη μια φορά μίλησε η διαιτησία. Αυτό είναι. Μιας και παίζεις μπάλα. Βλέποντας τα χαφ του Ολυμπιακού. Μίλησε η διαιτησία, καταλάβαμε ποιος θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Α, και μπράβο, αγόρι με καλή. Μπράβο, ωραία, μπράβο. Επειδή έπαιξε μπάλα, με καλή πίσω αγόρι μου να πω. Τι ηλικία έχεις αγόρι μου εσύ? Ορίστε. Αν επιτρέπετε, ηλικία που έχεις? 26 ονό. 26 ονό. Έφυγε, φιλιά. Επόμενος, ωραίος. Δεν κατάλαβα τι είπε το τελευταίο. Και συμφώνησε ο Τζόρντα. Κοίταξε, μίλησε για τον παιδί, για τον Χατζησαΐα, σαν παιδί και σαν παίκτη. Και για το μάτς, μόλις το ρώτησε ο Κωστής να πούμε πώς το είδες. Λέει εντάξει, δεν παίξαμε και καλά, αλλά για ακόμα μια φορά εγώ είδα ότι μίλησε και η διαιτησία. Η διαιτησία. Άστη διαιτησία. Και παίζω ένα λεπτό. Δεν ήταν πάω κάποιο ρε φίλε, μ' αρέσει. Αυτό τον Ολυμπιακό με τέτοια αφέλεια στο Καραϊσκάκι. Ποιος με 50-50 διαιτησία ο Πάκου μπορούσε να το χτυπήσει το παιχνίδι. Πώς το λένε ρε φίλε. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε. Σ' ακούω ρε. Έλα φίλε, σ' ακούμε. Ύποπτος, ύποπτος. Γεια σου Ραβ. Γεια σου φίλε. Χρειάζω διοικητήριο. Ορίστε. Πώς το πες. Διοικητήριο. Και δεν θέλω να σου πω. Ναι. Μια μικρή παρένθεση λίγο με τον Ασλαμό θέλω. Ναι, εδώ είναι. Αν του άρεσε το καινούργιο Slayer. Α, συγγνώμη, δεν άκουσα. Αν. Το καινούργιο Slayer.
άκουσα ένα-δύο κομμάτια τα οποία μου άρεσαν, αν και δεν ακούω το είδος. Εντάξει, παλικάρια, δεν ακούω το είδος πολύ. Δύο κομμάτια. Θέλετε να μιλάω πιο δυνατά, πιο σιγά. Εντάξει, καλά, είσαι εδώ. Δυνατά, καλά. Συγγνώμη, Ηρακλειδέα, λοιπόν, είσαι. Τι ομάδα είσαι. Εδώ, λοιπόν. Ρε κολόγρια είμαι, Ηρακλειδέα. Ηρακλειδέα, μπράβο, ναι, δεν άκουσες να μην καλά παλικάρια. Δεν ακούσαμε, ρε. Μέχρι το θάνατο, κανονικά. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι, σε ακούμε. Λοιπόν, ραπ, άκουσα με λίγο. Είσαι ωραίος, πάντα είσαι ωραίος, αλλά δεν εκφράζεσαι για τον Ηρακλή. Δεν... Κάτσε να καταλάβω. Δεν εκφράζομαι καλά για τον Ηρακλή, είπες. Όχι καλά. Δεν μιλάς γενικά για τον Ηρακλή. Κοίταξε. Δεν θες γνώμη. Όχι, δεν ρίχνεις γνώμη. Έχω γράψει. Δεν ρίχνεις γνώμη. Έχω γράψει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε σελίδες για Ηρακλή. Ρώτα με ό,τι θες. Ρώτα με ό,τι θέλεις. Για το χθεσινό μάτς, για την Κερκίδα, για το Μάνο, για τη Θύρα 10, για τον Παπαθανασάκη. Ρώτα με ό,τι θες. Έχω γράψει. Το Τσιλιανίδη ως έξω αριστερά. Τη φάση του Λεωζίνιο. Πολύ καλό σήμερα στο Τσιλιανίδη. Το Κυριακίδη που τον πήρε από τα εξτρέμ και τον πήγε στα χαφ. Πολύ καλή κίνηση. Ναι, ναι. Πολύ καλή ναι. κίνηση που έβαλε τρίτο στόπερ ουσιαστικά τον Καρασαλίδη με ρόλο αμυντικού χαφ. Έκανε ωραία πράγματα. Σκούπα μπροστά από τους δύο στόπερ. Μπροστά από τους δύο στόπερ. Όταν αμυνόταν δηλαδή γινόταν 3-5-2. 3-6-1 μάλλον. Έχει ωραία πράγματα να σου πω. Αν με ρωτήσεις. Ο Αποστόλης θα μείνει του χρόνου. Άκου τώρα. Ο Αποστόλης. Εγώ γυμνάζομαι πολλές φορές στο Καφτατζόγλιο και μιλάω με τον πατέρα του. Δεν κρύβομαι ποτέ. Λοιπόν, ο Αποστόλης μου έχει πει ο πατέρας του και ο κύκλος του ότι είναι ο παδός του Ηρακλή. Τι να μας πεις, ο άλλος μιλάει με την παππούνα. Άκου, είναι ο παδός του Ηρακλή. Και θέλει. Πάντα, πάντα. Θα έρθω να σε αγκαλιάσω. Στάσου λίγο, να συνεννοηθούμε ρε παιδιά. Θέλει να βγάλει τη χρονιά, να πάει ο Ηρακλής καλά, να βάλει άλλα 7-8 γκολ και να φύγει σε μια πολύ καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Εγώ απαντώ δημόσια στο Βέλιο ότι θα είναι δύσκολο μέσω του Ηρακλή να πάει σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, γιατί ο Ηρακλής δεν βοηθάει το Βέλιο. Βέβαια, σήμερα ο Ηρακλής ήταν τόσο καλός στο πρώτο ημίχρονο και έβγαλε τόσες φάσεις όπου ο Βέλιος ήταν απόν και τα τελείωνε ο Τσιλιανίδης, τα τελείωνε ο Πασάς, τα τελείωνε ο Κυριακίδης και δεν είχαμε 3-4-0. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε ο Ηρακλής, βιολογικά ανέβηκε με κάποιες αλλαγές και σε ένα 4-4-2 ο Πετράκης και είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα μείνει ο Βέλιος μέχρι το καλοκαίρι και στόχος του είναι να μην πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Αυτό που σε ρωτούσα, ραπ μου. Το θέλει ο Μπάγεβιτς, το θέλει ο Μπάγεβιτς σαν τρελός. Δεν ξέρω αν το θέλει ο Πογέτα. Ναι, το ξέρει, το θέλει και ο Πογέτα. Α, Τίγρη, άμα το φέρεις αυτό, να το φέρουν το πήραμε. Ο Ολυμπιακός μπορεί να το γραπώσει. Διακρίνω, κάτσε λίγο, διακρίνω ότι ο Ολυμπιακός θα ασχοληθεί με την πώληση του Φορτούνη. Γι' αυτό το λόγο δεν ασχολείται με το Βέλιο, τον οποίο γουστάρει η ΑΕΚ. Εγώ, πάντως, το έχω ακούσει και αυτό. Το ξέρω. Εάν οι δηλώσεις που κάνει ο Βέλιος, που λέει: εγώ δεν θέλω να πάω σε άλλη ομάδα ελληνική, αναγκαστεί να πάει, θα το κάνει με βαριά καρδιά, αλλά θα δηλώσει και κάτι άλλο. Ότι ο Ηρακλής δεν έχει το background. Τι θα πει, θα αναγκαστεί. Άμα τον πάρει, ας πούμε, η Βαλένθια, θα αναγκαστεί ο Βέλιος. Όχι, όχι. Λέω: αν αναγκαστεί να φύγει από τον Ηρακλή για άλλη ελληνική ομάδα. Ναι, όχι αυτό για... σου λέω. Ναι. Η επιτυχία του Ηρακλή θα είναι να τον δώσει το καλοκαίρι σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, να τα πάρει και ο Βέλιος, να πάρει και ο Ηρακλής να ανασάνει. Αν πάει σε άλλη ελληνική ομάδα, επικοινωνιακά για τον Ηρακλή δεν είναι καλό, αλλά ούτε και για τον Βέλιο, ο οποίος δήλωνε: εγώ δεν πάω σε άλλη ομάδα. Δεν πάω σε άλλη ομάδα. Έτσι. Και θα σε ρωτούσα, δηλαδή, δεν θα ήταν ξεφτύλα αν ο Αποστόλης πήγαινε σε άλλη ελληνική ομάδα. Θα ήταν. Είτε λέγεται ΑΕΚ και το Ολυμπιακός. Ναι, θα ήταν, γιατί ανέβασε τον πήχη πολύ ψηλά ο Βέλιος και πονάει ο Βέλιος που δεν μπορεί ο Ηρακλής να του δώσει τα εχέγγυα. Τώρα με το Λεωζίνιο θα είναι καλύτερα τα πράγματα και συμφωνώ με τον Ασλαμά. Σ' αγαπώ πολύ. Μέχρι το Λεωζίνιο πάρει... και μόνο το Ρωμάνο για κάποια δεκάδες. Άμα πάρει από τον Ολυμπιακό, ας πούμε, 6 εκατομμύρια ευρώ, λέω εγώ τώρα, μια μεταγραφή Βέλιου. Δηλαδή, τι είναι, δεν πρέπει να πάει το παιδί.
ανταγωνιστική ομάδα του Ηρακλή, είναι ο Ολυμπιακός. Η Ελλάδα κόσμο είναι αυτά που λέμε. Τι δηλώσεις που έχει κάνει ο ίδιος ο Μέλιο. Είμαι Ολυμπιακός εγώ και λέω 6 εκατομμύρια πρώτα στην Ελλάδα. Γιατί είναι πόσο καλύτερο είναι από το Βέλιο. Εσύ δεν το παίρνει. Δηλαδή δεν τα παίρνει αυτά τα κόλπα. Είμαι Πάοκ, ρε παιδί μου. Είμαι ο Σαββίδης και λέω 6 εκατομμύρια πρώτα στην Ελλάδα. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Πες ότι το κάνει ο Σαββίδης αυτό. Ή ο Μαρινάκης ή ο δικός σας, ο Μελιζανίδης. 8 εκατομμύρια μεταγραφή, ναι, το Βέλιος. Ναι. Γιατί να μην το φύγει το παιδί. Τον πάω και εγώ με το μηχανάκι. Λοιπόν, γιατί. Για Ολυμπιακό, για Ολυμπιακό, γιατί και το Βέλιο τον αλλά να, τα χρήματα να πάνε στην ομάδα, ε. Αυτό φυσικά. Α σωθεί η ομάδα. Και να τα αξιοποιήσει ο Ηρακλής. Ναι. Και για το Βέλιο έχουν φουσκώσει το παιδί τα νερά. Δεν είναι ο Βέλιος για Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ένα καλό δεκάρι. Τώρα μιλάω εγώ, ρε Τζόρτα. Ναι, και επειδή λέει τι είσαι εσύ, ο Πελεκρίνη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν είσαι, ρε Τζόρτα. Δεν μίλησε, ρε Τζόρτα. Από αυτή την άποψη, ναι. Από αυτή την άποψη. Από αυτή μιλάω εγώ τώρα, εγώ μιλάω εγώ τώρα. Δηλαδή, να απάντησε εδώ, ρε Τζόρτα. Θα μιλήσει, μίλα. Δεν κάνε εδώ, σε θέλω, απάντησε στο μήνα. Γιατί δεν κάνει. Κοιτά κεφάλι τώρα τέσσερα στρέμματα. Κοίτα μωρή, σαν καστρωμένη που είσαι εδώ πέρα μαζί μας. Γιατί, πες μου το γιατί. Γιατί και ο Βέλιος αγωνιστικά, ναι, αν μπορεί να παίξει στην ΑΕΚ, θα μπορεί μετά από 2-3 χρόνια να πάει 27-28 χρονών στην ΑΕΚ, να τραβήξει φόρ στην ΑΕΚ. Έτσι. Σιγά, μωρέ, και σιγά. Αλλά είναι κατάντια. Ναι, να ακούσω. Είναι κατάντια για τον Ηρακλή να μην μπορεί να συντηρήσει αυτό το Βέλιο. Δηλαδή το Βέλιο αυτό, αν δεν μπορεί να τον κρατήσει ο Ηρακλής, είναι κατάντια. Μας, λέω εγώ μέτρο. Λοιπόν, ένα μήνυμα του Δημοσθένη του φίλου μου. Ναι, τι λέει. Δημοσθένη, sorry που καθυστέρησα. Στο μάτς εκείνο λέει το 0-2 που λες, που είπα νωρίτερα στην Τούμπα, Μάριε, έβαλες 2 γκολ από σπόντες μπιλιάρδου. Ναι, αποτέλεσμα τρελών ευκαιριών και πάρα πολλών ευκαιριών και πίεσης, έτσι. Ο Θανάσης ο Δημόπουλος, όταν το βλέπω και του λέω εκείνη την Κυριακή στην Τούμπα, λέει, μην μου το θυμίζεις. Έπρεπε να κάνει για πλάκα hat-trick. Έχει βγάλει ο Χατζηπαναγής, μοιράζει. Δεν... Τώρα του την παίρνει και ένα γκολ. Που είναι λίγο έτσι στο μελέ που λέμε, εντάξει, μπήκαν εκείνα. Απάντα και σε ένα άλλο μήνυμα. Αλλά το άλλο. Και έπαιζε, λέει, τον υπερπάντων αγώνα να μην πάρω πρωτάθλημα, το πήραν τα τυριά στο τέλος. Δεν υιοθετώ τα τυριά, εννοείται ότι τη Λάρισα. Δεν θυμάμαι χρονιά, είναι το 86 το 02 εκείνο. Το 88 ήταν. Το 88. Λοιπόν, το απάντα σε ένα άλλο μήνυμα. Το 88, ναι. Γρήγορα. Ναι, γρήγορα, άκου να δεις. Απάντα σε ένα άλλο μήνυμα. Πέρσι, τώρα το θυμήθηκα. Δώσε το μήνυμα. Ναι. Απάντα που λες πέρσι μετά την νίκη του Πάουκ μέσα στον Καρισκάκη, είπες. Μου δείχνει εμένα ότι ο Μαρινάκης δεν θέλει το πρωτάθλημα. Το πρώτο... Γιατί εάν θέλει να το πάρει, θα το πάρει. Έτσι είπες. Τι είπα ακριβώς. Κάτσε να ακούσουμε. Ότι το πρώτο τετράμινο, τρίμηνο τετράμινο, ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα έδειχνε ότι δεν ασχολείται. Δεν αυτό με τους τα τηλεφωνήματα. Αυτό είναι. Ότι δεν ασχολείται με το πρωτάθλημα. Ήταν στην Ευρώπη καθαρά. Πάμε κόσμο. Αυτό είπα, αδερφέ. Το είπα μήνυμα. Πάμε, ναι. Έλα. Γεια σας, παλικάρια. Να, αφού κύριος Κώστας. Λατρεμένος κύριος Κώστας από την Κατερίνη. Κατηγορείται από τους παοξίδες του ραδιοφώνου σαν αντιπαοξής. Τζόρνταν. Γεια. Από τον Βατανιακό πήγε στον Πανιόνιο Χατζησαΐρ. Από τον Βατανιακό. Από τον Βατανιακό μπορεί, συγγνώμη. Από τον Βατανιακό, ναι. Συγγνώμη, ναι. Μπορεί να λάβω. Ναι. Όπως... Έπαιξε και β' εθνική ο Βατανιακό. Από τον Βατάνι έχεις δίκιο, συγγνώμη. Όπως και τον Τζιντότα. Τον πήρε ο Κομπότης με 30 χιλιάρικα. Από το Πιερικό, κύριε Κώστα. Ήξερα ότι είναι το Βατιανιακό, απλώς μπερδέθηκα, είπα γενιακός. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, καλά. Το οποίο Βατιανιακό. Λοιπόν, ναι. Χουστή, τον δίλα, τον αδικής. Ποιον? Τον σέρβο. Τον αδικής. Ποιον σέρβο? Τον Σδίλα που έπαιζε μαζί με τον Μιλιμπόγιο. Τον αδικής. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν σ' άρεσε το συγκεκριμένο μάτσο. Ναι, για το σημερινό λέω τώρα. Στο σημερινό μάτσο δεν μου άρεσε σχεδόν κανείς από τον Ολυμπιακό. Κανείς δεν ήταν καλός. Σε όλα τα προηγούμενα μάτς ήταν καλός. Και να φανταστείς ότι έβγαλε τον Κασάμι και παίζει αυτός. Κύριε Κώστα, απάντησέ μου, σε κάνω εγώ κάνω δύο ερωτήσεις τώρα. Γρήγορα. Μην τον κόβεις. Ήτανε κόκκινη κάρτα ο Μποτία με την αγωνιά. Μην τον κόβεις. Βεβαίως. Ήτανε δύο offside που δεν τα έδωσε. Βεβαίως. Λοιπόν, ήταν κόκκινη κάρτα του Μιλιβόγεβιτς. Δεν την θυμάμαι αυτό. Άρα με για ποιο ποδοσφαιρό να μιλάμε πλέον τότε. Με 9 παίκτες και το μάζα λήξη 0-3. Άκουσέ με τώρα. Λέγε ρε φίλε. Άκουσέ με. Τζόρνταν, ήτανε κόκκινη κάρτα ο Τζιόλης.
Με απαντάς όπως κάνει ο Ραπτόπουλος. Όχι. Υπάρχουν αντίστοιχες φάσεις. Εγώ παραδέχτηκα αυτές που μου ανέφερες. Του Μπερμπάτοφ στον Ποτία πάνω στο γόνατο. Είναι στο Μελιβόνι, έτσι είναι. Λοιπόν. Στο Σιώβα, συγγνώμη. Στο Σιώβα. Η πιο. Λοιπόν. Εγώ δεν σας ρώτησα αυτό όμως. Εγώ είπα το άλλο. Η πιο άδικη απόφαση ήταν για τον Ποτία που δεν τον απέβαλε. Όλα τα άλλα μία ή άλλη ήταν σχεδόν. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την ΑΕΚ, αν έκαθεν πίστευα και πιστεύω ότι είναι ομάδα light. Light. Ναι. Γάλα είναι. Ο Τρίκος είναι ΑΕΚ. Γάλα είναι. Ναι. Light. Σήμερα είμαστε πολύ light, θα συμφωνήσω. Είναι ένα σύνολο μετρίων. Δυνατοτήτων. Μετρίων δυνατοτήτων, μετρίων παικτών με πολύ καλό προπονητή. Ωραίο. Σωστό. Έτσι ακριβώς. Ο προπονητής κάνει τη διαφορά φέτος. Ξεκάθαρα πράγματα. Σήμερα, κύριε Κώστα, περίμενε πάνω σε αυτό που λέει. Εντάξει, μην τον κόβεις. Σήμερα ο Πέσος, ο Ατρόμητος, τους πρέσαρε ψηλά και τους εκμυδένισε. Έπρεπε να φάει άλλα δύο γκολ. Λοιπόν, δύο παίκτες εκεί πέρα. Αμέσως να φύγουν ο Άρθρο και ο Τζιμπούρ. Αμέσως. Και χωρίς να τους δώσουν τα εισιτήρια. Και μετά έχουν σειρά ο Σοηλίδης με τον Μπονανότε. Το καλοκαίρι θα πάρουν πουλ αυτοί. Ναι, αυτοί οι τέσσερις. Παππού! Αυτά είναι τα τελευταία λιμά που μείνανε. Ναι, παππού! Τα τελευταία λιμά είναι αυτά. Το καλοκαίρι θα έρθουν σε θέση. Άκουσε έναν παππού. Έλα, σ' ακούω. Να φύγει ο Τζιμπούρ. Απ' την ΑΕΚ. Σήμερα. Να πάρετε μεταγραφή του Μπερμπάτοφ από τον ΠΑΟΚ. Όχι. Γιατί. Το καπνίδι από τον Άρη πάρει. Να πάρουμε τον Βέλιο. Βέλιο, γουστάρεις. Κυρκός, θα τον καπνίδι πάρει. Βέλιο, γουστάρεις. Βεβαίως. Να πάρουμε τον Βέλιο. Αλλά θα σας πω κάτι για τον Αλέφαντο που είπατε. Ναι. Εγώ θα σας πω το 1974-75. Όταν ήρθε ο Αλέφαντος, έβαλε 16 χρονών τον Κωστίκο στην πρώτη ομάδα και 18 χρονών τον Λάκη του Παπαϊάννου από τον ΑΟΚ Κατερίνης. Από τον ΑΟΚ Κατερίνης, 18 χρονών και τον Κωστίκο 16. Τους έβαλε. Έκανε πράγματα για την Ελλάδα και την εποχή του αδιανόητα. Εγώ ξέρω, άτιτλος είναι, άτιτλος. Στην κόντρα του με τον Μαύρο είχε δίκιο τότε. Φυσικά, εάν ο Δούρος είχε αποβάλει τον Ιωσήφ. Τώρα με λες Ανωδούρος. Όχι. Ανωδούρος τώρα. Το Παναθηναϊκό φυσικά βρες. Τώρα φυσικά. Και εγώ τώρα, αν ο Δημητρόπουλος δεν έβγαζε εκείνον. Αν ο Αρατόπουλος πέρσι δεν έκανε εκείνο. Αυτό είναι μία στιγμή και παρακάτω. Άστο. Κοκκίνησε. Πρωτάθλημα έγινε αυτή η αποβολή. Άστο βρε τώρα, με μένα μιλά. Ο Σεγκούρα πήρε πρωτάθλημα, βρε, δεν το ξέρει κανένας. Με τον Ολυμπιακό. Ο Σεγκούρα πήρε πρωτάθλημα. Και κύπελο. Και κύπελο. Ο Αλέφαντος 70 χρόνια προπονητής είναι άτιτλος. Πήρε κύπελο. Με κεφτέδες και με κασέρια κάνει σύστημα. Είναι άτιτλος. Και με τέτοια σαλάμια, αφήστε τα. Είναι άτιτλος. Καλώς τα 3-0 έλεγε. Ποιος Αλμπικίδης βρε ο Ζουμπάς. Και μετά την άλλη μέρα είπε. Τι ομάδα είναι αυτός ο ΠΑΟΚ. Έχω πάει πλάκα. Ο Ηρακλής ήρθε δεύτερος με Αλέφαντο. Και, εκτός και με Αναστασιάδη βγήκε η Ευρώπη. 2 βαθμούς τον πήρε. Και, με Άγγελο. Και του λέω ήρθε δεύτερος με Αλέφαντο. Τι χρονιά και την πάρτιση και με Αναστασιάδη τώρα. Εσύ βγάζεις προσωπικό μίσος. Και επομένως... Οι παοξίδες έχουν κάνει προσωπικό μίσος βγάζεις τώρα. Είσαι αντιπαοξής. Είσαι αντιπαοξής. Εγώ. Γιατί βάλαστε τα ταμπέλα τώρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Και εγώ είμαι αντιπαοξής. Βέβαια. Μόλις σου είπα κάτι για διαιτησία, άστο αυτό. Και μετά μου λες ο Δούρος αν δεν ήταν. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί στοκ μιλάμε, πολύ έτσι. Για τον Αλέφαντο. Γιατί μιλάμε. Μιλάει ένας άνθρωπος gentleman. Ποιος. Ο κύριος Κώστας. Δεν τον έβρισα ρε φίλε. Με ατελείωτες γνώσεις στο ποδόσφαιρο. Μα δεν τον βρίζω, συμφωνώ. Και μιλώνει με επιχειρήματα και με στοιχεία. Και τον λες αντιπαοξίδες, δεν υπάρχει. Μισό λεπτό ρε μεγά. Δηλαδή δεν υπάρχει. Μισό λεπτό ρε φίλε. Καταρχήν εσύ τι είσαι, συνήγορος σου. Γιατί πετάγεσαι εσύ, γιατί θεωρώ την παρουσία του, την παρουσία του στην εκπομπή μου, την ραδιοφωνική, τιμή μου και την παρουσία εδώ τιμή μου. Οπότε το συνηγορείς για αυτό το πράγμα, σαν παρουσία στην εκπομπή σου. Εντάξει, όπως ο άνθρωπος μιλάει καθαρά και ομοσφαιρικά. Γιατί εγώ τον βρίζω τον άνθρωπο ρε φίλε. Ρε Τζορντάν. Για το όνομα του Θεού ρε. Μισό λεπτό άκουσε με. Μιλάς με έναν τζέντλεμαν με 100 τόνους γνώσης στο ποδόσφαιρο. Και εγώ έχω 100 τόνους γνώσης πάνω στο ποδόσφαιρο. Εσύ. Έλα.
Φυσικά! Γελάει και προβολέα! Φυσικά γελάνε με αυτά που λέτε! Γελάνε οι προβολεί με αυτά που λέτε! Γελάει προβολέα! Ναι, φυσικά! Συζητάτε να μιλήσετε με τον κύριο Κώστα! Τζόρνταν, άκουσε μισό λεπτό! Σε ακούω, φυσικά! Λοιπόν, άκουσε με! Κατάλαβες τώρα τι έγκλημα κάνεις με τα εγγονάκια σου, κύριε Κώστα! Το κατάλαβες! Αυτά που είπες προηγουμένως δεν τα παραδέχτηκα ότι γίνανε σήμερα! Ποιο, ναι, για σήμερα ναι, τα παραδέχτηκες. Μιλάω γιατί με λες την παύση. Για άλλα πράγματα μιλάω. Ναι. Γιατί με λες την παύση. Εγώ. Εγώ όταν πήγαινα στο Συντριβάνι, εσύ δεν είχε γεννηθεί ακόμη. Καλό θα πεις τώρα. Αυτό είναι φυσιολογικό, ρε φίλε. Μπρε, δεν είχε γεννηθεί. Χρόνια, λογικό είναι αυτό. Μη μιλάς με εμένα, μη μου μιλάς για ποδόσφαιρο. Γιατί εσύ μόνο στο κήπεδο πήγαινε. Εγώ έχω κάνει με 10 προπονητάκια. Και εγώ έκανα με 30. Με κανένα δεν έκανε. Τι έκανε. Με Μάρκο Μισκαραπατή, Αλέφαντο Ιλόφσκι, Μπούζακ, Τζέροβακ. Εσύ με ποιος έκανες μόνο. Κάνω παρέα με διαιτητές, με προπονητές και με παράγοντες. Και τι έγινε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τρώγει σαλάτα το βράδυ. Βράσε τώρα, δεν με πείτε. Πάντως, Ζόρνταν, κατάφερες να γανακτήσει ο κύριος Κώστας. Το κατάφερες. Για όνομα του Θεού. Καταρχήν, με τη λέξη αντιπαόξη, εγώ δεν το λέω για να σε βρίσω. Δεν είναι κακό να είσαι αντιπαόξης. Εγώ έχω φίλους αντιπαόξηδες. Μα δεν είμαι, βρε. Είσαι. Τι έχουμε πάθει. Τι θα πάθεις να δεις. Με ένας λόγος που δεν είμαι είναι γιατί τα δυο μου τα κόνια είναι παουτσάκια. Τι λες ανοησίες. Και ο Μάριος δεν είναι. Λέγε εμένα. Ο Αλέφαντος Σάρας. Τι λες ανοησίες. Έχω δυο κόνια παουτσάκια και θα είμαι αντιπαουτσί. Πόσο σε δίραμε που Μάριος. Λέγε, λέγε. Σε παρακαλώ. Ο Αλέφαντος. Κάτσε λίγο κύριε. Μάριε. Ναι. Για την Αθήνα που είπες. Μπέτη Λιβανού με Σανιάτα, με Νάτα Λιγούντ, δίδυμες. Ναι, τελείως. Αλλά εγώ θεωρώ το ωραιότερο πρόσωπο της οθόνης, Σανιάτα, την Λόρα Βαλσάμι. Ναι ρε φίλε, η πιο όμορφη λατρεμένη, λατρεμένη και την Λόρα Βαλσάμι. Την Λόρα Βαλσάμι, θεϊκή παρουσία. Κούκλα. Επειδή είμαι του Αγγλοσαξονικού και εγώ, Νόρα Βαλσάμι και Νίτσα Μαρούδα. Ο Σαγουρίδης, τι λες. Του Μεϊμαράκη η Πεθερά. Η φάτσα της Βαλσάμι είναι απίστευτη φίλη. Εντάξει, είναι όμορφη γυναίκα. Πολύ όμορφη κοπέλα. Και συνεσταλμένο κορίτσι. Κύριε Κώστα, με Κριστίν Λαγκάρτα βγαίνατε. Σόπα μου. Ωραίος. Εσύ που είσαι λάτρης αυτού του άλλου, κύριε Κώστα. Κάτι θέλει ο Μπένιος να πει. Έχω διαβάσει την ιστορία του Αλέφαντος από τους Εριστείς, δεν είναι λοιπόν, ένα πράγμα. Κωστή. Για τις πλάκες. Κωστή. Το Σάββατο θα το πάρουμε, κύριε Κώστα, το μάτς τώρα. Αυτό είναι το ζητήμα. Θα δούμε. Κάτσε. Κωστή. Μη. Έλα, μ' ακούς, Κωστή. Έκλεισες. Πάει, τελείως. Μισό λεπτό, μισό. Λέγε. Λοιπόν, 17 Φεβρουαρίου γιορτάζει, έχει τα γενέθλια και η αδερφή μου. Κι εγώ. Και εσύ και οι αδελφοί μου, την ίδια τρέλα κουβαλάτε και οι δύο. Έγινε ρε, τα λέμε. Γλυκιά τρέλα, γλυκιά τρέλα. Σαν απόδοση εσείς που έχω διαβάσει την ιστορία του, τίποτα. Μέτριος, ναι. Πολύ μέτριος. Και τον έχω και μια φωτογραφία στον Πανελευσυνιακό. Ναι. Να του πεις να του τη δώσουν τον άνθρωπο. Την έχεις. Βέβαια. Όποτα κλάψαμε τη διάρκεια. Στον Πανελευσυνιακό του 66. Αλλά σαν προπονητής ο Αλέφαντος. Μπορεί να την έχει. Σαν προπονητής ο Αλέφαντος στην Ελλάδα δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Σε όλες τις ομάδες δούλεψε. Έχει σώσει ομάδες. Πενταετία 80, 85, 86, 87, εκεί 7 ετία. Σονιδόξα κόρυφα. Στα πρώτα ονόματα. Και πρώτα τα προοδευτικές. Στα πρώτα ονόματα. Το διώξαν, έκαναν κάτω τα πάντα στη Δράμα. Άντε, δεν ξέρετε τώρα. Μην ανοίξω στόμα τώρα. Δεν ξέρεις πέρα στη Δράμα. Κάνω να κάνω λίγο μια ερώτηση. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Η δόξα των τελικών και τη πρώτη επαρχιακή ομάδα και τη καλύτερη πορεία την έσωσε στη Δράμα. Θέλω να ακούσω και τι δύο τη γνώμε. Αυτό είναι ο στόχο τη δόξα. Θέλω να ακούσω. Τέσσερι τη χρονιά εκείνη είναι. Το 83 πέφτουν τέσσερι. Να ακούσω λίγο. Και ο Ηρακλή κινδύνευε με τα Χρυσμαραγή. Άλλο η δόξα του 50 και του 60. Και εγώ δεν ξέρω. Θέλω να ακούσω και του μεν και του δε για τον Αλέφαντο. Δεκαετία του 80, σου ξαναλέω. Ναι, δεν διαφωνώ. Το 87 ήταν Γκμοχ, Αλέφαντο, Πρόκοπ, Αντώνης Γεωργιάδης, αυτά ήταν τα ονόματα τα προπονητικά στην Ελλάδα. Ωραία, γιατί όμως δεν κατάφερε να πάρει κάτι, ρε παιδάκι. Θέλω να σου πω ότι δεν ήταν. Ο μεγαλύτερος προπονητής της εποχής εκείνης ήταν ο Γιάτσεκ Μοχ τότε.
τη δεκαετία αυτή που λε. Ναι, όντως. Περάσαν και άλλοι καλοί πολίτε. Ναι. Με έργο στη Λάρισα, με έργο ξέρω εγώ στον ναι. Παναδημαϊκό μετέπειτα. Σας διαφωνώ με τον Αλέφαντο ναι. Και με τον Γκμοχ ναι. Και με τον Γεωργιάδη. Ναι, ξέρω τι θα πει. Λοιπόν, για την άμυνα. Για τον πολύ αμυντικό. Ναι, μεγαλύτερη προπονητή περάσαν και δυστυχώ για τον Αλέφαντο. Δυστυχώ για τον Αλέφαντο. Ένα λεπτό ρε μικρή. Ένα λεπτό. Δεν θα ακούσει πολλέ φορέ. Αν έχει την Αλαμάνα ρωτά τα μαγαζιά. Τι τροχάδι φάγατε και κάτω. Δυστυχώ για τον Αλέφαντο ξαναλέω. Τέλειο 70 και όλη τη δεκαετία του 80 η Ελλάδα έχει παιχταράδε. Δεν ήταν για να παίξει το αμυντικό. Ναι. Δυστυχώς για τον Αλέφαντο. Μιλά σωστά. Αν ο Αλέφαντος ήταν στην τετραετία του Ρεχάγκελ ναι. Στην Ελλάδα, σήμερα θα έρθει και σεμινάρια ποδοσφαίρου. Εντάξει, πήγε στο Χάπελ, πήγε αυτά. Τα γνωρίζουμε. Είναι από τους καλύτερους προπονητές. Καλούς προπονητές. Αλλά εσείς θα μας τον κάνετε τρέλα, τώρα. Τρέλα, 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 μεγάλη τρέλα. Δεν έπρεπε ρε παιδιά όμως, αφού είναι τόσο καλός όσο λέτε να πάρει έστω ένα τίτλο. Κάθε και συγκυρίες. Δεν δούλεψε ρε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Στο γιατί πόλου, δεν τον πήραν οι μεγάλες ομάδες καταρχήν. Πείτε όλες μου. Όλες ήταν... οι μεγάλες ομάδες τον πήραν. Ποιοι. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός. Το έργο στην ΑΕΚ, πες μας. Το έργο στον ΠΑΟΚ, πες μας. ΠΑΟΚ όσο απαντησμένος έφυγε. Πήγε στον Ολυμπιακό με τις καλύτερες συνθήκες με τον Κόκαλη και έμεινε άτιτλος ο άνθρωπος. Μας ήρθαμε στα πέτρινα χρόνια ρε εσύ. Ποια πέτρινα ρε φίλε. Ποια πέτρινα ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή, διάτολισουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το μέρα, αδερφέ. Πώς είστε. Καλά, ωραία, ρε. Ο παδός του ΠΑΟ, προσπαθούμε. Ο παδός του ΠΑΟ, βέβαια, το έλεγα, Μάριε, της United είμαι. Α, ΠΑΟ, ο παδός της Manchester United. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι στον Τζόρνταν. Τζόρνταν, ξέρεις από πού φαίνεται σε άμπαλος, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, ναι. Άμα με λες εσύ, είμαι της United και δεν είμαι του ΠΑΟ, είμαι φίλος του ΠΑΟ. Πες το φίλε. Καλά, πρώτο δείγμα ότι είσαι άμπαλος. Λοιπόν, ναι, ρε, θέλω να σου πω, χωρίς παρεξήγηση, ότι όταν μου λες εσύ ότι ο Μπερμπάντοφ, αυτός ο Μπερμπάντοφ που είδες και σήμερα, ναι. Ότι είναι μεγάλος παίχτης, που είναι μεγάλος παίχτης, αλλά σου λέω τώρα τι δείχνει το σπίτι του κορτάρι. Όταν μου λες από τη στιγμή που είδες τον Πάκο Μπερμπάντοφ, τα μάτς που έχει κάνει ο Μπερμπάντοφ, ότι είναι μεγάλος παίκτης ο Μπερμπάντοφ και ότι δεν τον τροφοδοτούν το καημένο. Το καημένο έτσι είναι, ρε καημένε. Ναι. Όχι, δεν έτσι είναι το καημένο. Γιατί όταν είσαι εσύ, απλά ξέρεις τι, μου θυμίζεις κάτι παιδάκια τα οποία βλέπουν ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή. Λένε, είδα αυτό. Μπράβο. Και κατευθείαν είσαι εκεί ο Μπερμπάντοφ. Ο Μπερμπάντοφ. Έχουμε ένα τηλεθεατή εδώ στην Ελλάδα. Κάτσε να ρωτάει, μισό λεπτό. Πήγα σε μια τράπεζα για δουλειά στο κέντρο πρόσφατα. Και μου λέει Μάριε, σε βλέπω στην τηλεόραση, ακούω στα λεπτά. Ο γιος μου μικρός, δεν ξέρω ακόμα να σε γνωρίσει. Λέω ωραία, μπράβο. Yeah. Πήγα λέει και Μόναχο για τη δουλειά για την τράπεζα, τρεις μέρες, και μου ζήτησε λέει και του πήρα κουκλάκι, παικταρά να τρελαθείς. Λέω ποιον, Εθνική Γερμανίας λέει. Λέω Σβαϊστάγκερ. Τον Σβαϊστάγκερ. Το που λένε. Λέω, μου επιτρέπεις να γίνω ηρώδης, να του πάρω το κεφάλι. Το παιδάκι είναι Σβαϊστάγκερ, ξέρεις. Α, Γερμανία. Ο Τζόρνταν. Παγκόσμιο κύπελο. Τώρα να το φέρεις αυτό να Ελλάδα, ας πούμε. Πάνε ρε φίλε εσύ τώρα σε έναν προπονητή με. Ένα δευτερόλεπτο θα μιλήσει. Μισό λεπτό. Θα μιλήσει, περίμενε λίγο, περίμενε. Σε έναν Ευρωπαίο προπονητή, ναι, όποιον θέλεις ναι, πες ναι, ναι, και ναι, πες ναι, αυτός ο Μπερμπάντοφ ναι, δεν παίζει στην Ελλάδα, είναι ναι, αλλαγή αν θέλεις. Ωραία, ωραία. Πάνε εσύ σε έναν Ευρωπαίο προπονητή. Μπερμπάντοφ τώρα, είμαστε όλοι άμπαλοι. Για παράδειγμα, πες το στο Στέφενς που ήταν στο ΠΑΟΚ. Περίμενε, και ξέρει την εικόνα τι γίνεται. Α, τώρα είναι πεκταράς ο Στέφενς, ας πούμε, προπονηταράς τώρα. Ρε Μένιε, ρε Τζόρνταν, άκουσε με ένα λεπτό. Δείξε αυτά τα μάτια που έχει κάνει ο Μπερμπάντοφ στον ΠΑΟΚ σε οποιονδήποτε Ευρωπαίο προπονητή. Ποια μάτια έπαιξε, ρε φίλε. Ποια μάτια έπαιξε. Ούτε στον Από Πάφο δεν πάει. Ποια αν έπαιξε, ρε φίλε. Έτσι όπως παίζει τον ΠΑΟΚ τώρα. Τον Μπερμπάντοφ, να σου πω κάτι. Τον Μπερμπάντοφ γιατί τον πήρες. Σήμερα, πέρα από το marketing της φανέλας. Μη κουράζεσαι. Όταν πήρε τον Μπερμπάντοφ στο κεφάλι σου, είπε ότι ο Μπερμπάντοφ θα μπει και θα σου πάρει, θα παίρνει παιχνίδια, θα σου βγάζει ασίς και τα λοιπά κλπ. Σήμερα, αυτά τι κάνει ο Μπερμπάντοφ. Σήμερα, μη κουράζεσαι. Το κύκνιο άσμα του Μπερμπάντοφ ήταν σήμερα. Με αυτόν τον Ολυμπιακό, τον οποίο ο ΠΑΟ έπρεπε να τον πατήσει, τον πάτησε είδα μόνο, ραπ, στο δεύτερο ημίχρονο και περιμέναμε μια ενέργεια του Μπερμπάντοφ. Μία. Μόνο το πρώτο ημίχρονο είδα, παιδιά, και αυτό μου δίνει ωραία πάσα. Αυτό που ήταν να σου πω. Για, ο η Αχίλιος Τέρνα του Ολυμπιακού είναι τα χαφ αμυντικά. Ωραία. Πήρε ο Μπερμπάντοφ σαν δεκάρι να βγει από δεύτερο φορ και έγινε γέλιο. Έγινε γέλιο. Ο Μπερμπάντοφ σήμερα, όποιος βλέπει μπάλα, ξεφτυλίστηκε. Ούτε στην Κύπρο δεν μπορεί να πει. Ποια Κύπρο, πάντα στον ΑΠΟΕΛ. Αυτό δεν το είδα. Για να πεθάρουνε. Ναι, εγώ μόνο τον πρώτο ημίχρονο είδα και σου λέω ο Μπερμπάντοφ, ειλικρινά.
έκοψε λόγω ταχύτητας και καταρχήν κόβει εδώ και 6 μήνες οποιοδήποτε ευνηδιασμό πάει να κάνει ο ΠΑΟ. Μιλάμε για παράνοια, φίλε. Τον οποιοδήποτε ευνηδιασμό. Θα έχει μια ψηλή λαμαρίνα φαρδιά εκεί και σταματάει την μπάλα. Στατικότητα στο φούλο. Τι είναι αυτό. Αυτή είμαστε. Να σου πω, ο Μπερμπάτο παίρνει την μπάλα και δεν είναι τα πόδια του. Είναι αργός που είναι πιο αργός και μην κάνει. Μισό λεπτό ρε φίλε, μισό λεπτό. Παιδιά, ο Μπερμπάτο πόσοι το ξέρουν. Μισό λεπτό ρε φίλε. Να του πάλι ήταν αργός. Σε ρωτήσω εγώ. Πες με ένα ντέρμπι που έκανε γκολ ο Μπερμπάτο. Πότε έπαιξε, πες μου ένα ντέρμπι που έπαιξε. Το γκολ του Μπερμπάτο, ποιος θα τον ταΐσει τον Μπερμπάτο, πες μου. Διάλειμμα δεν υπάρχει ελπής. Διάλειμμα. Ποιος θα τον ταΐσει. Η Γιούνισεφ. Για σταυρωμένο το μυαλό σου με πεπούνια. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0-555-703. Πείνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά? Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way. Ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που το στάρονται με σως φέτας, μπέικον, κούντα και γύρω ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρω, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 231-0-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακοί, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231 0 922 710.
Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφιξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Ξεδράζει εκεί. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος, Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Λοιπόν, πάμε στους τρεις τελευταίους για σήμερα. Λοιπόν, πάμε τρίτος από τώρα. Έλα φίλε. Ρε φίλε, με τον Τζόρνταν τι να παλέψουμε. Έλα φίλε. Έλα, καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Αθηναίος είναι αυτός. Εγώ είμαι από επαρχία και ήρθα εδώ στη Σαουλίκη μέσα σε ένα ξενοδοχείο για μια μέρα. Ναι. Ποια επαρχία είσαι? Και έβαλα την εκπομπή να σας ακούσω. Από ποιο μέρος είστε? Από πού είσαι? Από τη Χίο. Ωραίος. Α, νησάρα, πανέμορφο. Δεν έχω πάει. Έχω πάει πανέμορφο. Ναι. Εκεί γιατί πάτε δύο-δύο εσείς? Σταμάτα ρε. Πάμε οι δύο-δύο. Ντουμπλάρουν το μαρκάρισμα. Αυτό έχει βγει επί τουρκοκρατία. Ναι. Να μας πιάνανε τούχοι στον δρόμο. Καλύτερα τις αλήκες και σου λένε πήγαινε με σπίτι μου και τον πήγαινες. Και πάμε δύο-δύο, μόλις είπαμε του, καλύτερα να σπάσουν άλλοι και ήταν. Δεν ήταν ελεύθερο, κατάλαβε. Είχε άλλο ένα πάνω του. Ωραίο, καλό, ιστορικό. Έτσι, ναι. Λοιπόν, εγώ να σα ακούω για τον Πάο, για τον Πάο, ακούω διάφορα. Γράφεται με I, όχι με Y τον Μπράιαν. Μια κουβέντα, αλλά πρώτη φορά βλέπει την. Ακούτε. Ναι, κάποια ομάδα υποστηρίζετε. Ολυμπιακό είστε. Όχι, εγώ είμαι ΑΕΚ. ΑΕΚ. Περίεργο εδώ. Χίος έγινε. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το Μπερμπάτοφ, γιατί επιμένετε να βάλετε μέσα? Γιατί είναι παικταράς. Ώστε. Γιατί είναι παικταράς. Γιατί άμα ρωτήσουμε στην Ευρώπη έναν προπονητή. Ναι. Αν πει στην Ελλάδα ο Μπερμπάτοφ, θα μας διώξει ο προπονητής, γι' αυτό το βάζουμε μέσα. Για να μην παραπονιούνται οι Ευρωπαίοι προπονητές. Άρα είναι ο προπονητής άρρωστος. Πώς θα τον δουλεύει να τον χρησιμοποιήσει? Αφού είναι Ευρωπαίος και ο προπονητής του. Α, βγάλουμε τον Μπερμπάτοφ να φέρεις έναν αποτυχίο να βάλουμε μέσα. Γιατί έχουμε εμείς εδώ καμία σαν Ολυμπιακό προχθές έναν αξίδα. Ο Μαρινάκης είδε προχθές έναν χιώτη στη Μυτιλήνη και το πήρε σαν Ολυμπιακό. Έχετε υπόψη. Το γαριτηγοράς. Πώς το λένε? Ξίδας Γεώργιος, θα τον δεις στον χρόνο. Και στον Τζόρνταν γιατί του λες ρε φίλε? Γεώργος Ξίδας, ηλικία 19 ετών. Εδώ ο Χατζησαΐας έπιασε στη Σταυρόπολη να πούμε ότι τον πήραν από τον Πανιόνιο. Και τον δασάκι να πει. Είναι αλάνι να κάνω. Αυτό που λέει αυτό το χαϊβάνι τώρα, τον παγώ στην αρχή της εκπομπής. Να τον έχεις ένα τσιγάρο δρόμο και να δίνεις 600 να πούμε. Γιατί τον Τζίμπο εσείς, τον πήρανε 31 χρόνια. Έλα. Λέγε φίλε.
Λέγε, σ' ακούμε. Λέγε, λέω, δηλαδή ο Μπερμπάτς θα παίξει και του χρόνου στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Και να θέλουμε να το κρατήσουμε να μας φύγει. Τι λες, 4 χρόνια συμβόλαιο. Μα συγχάθηκε ολόκληρος. Θα πάει τώρα κατά Αγγλία, πρέμιερ. Φίλε, τώρα τον. Για το προπονητή. Άμα τον στείλει στην Ομόνια Λευκοσίας και στον ΑΠΟΕ. Θα τον πάρουν στην Ομόνια Λευκοσίας και στον ΑΠΟΕ. Ούτε από κίνηρα. Β' Εθνική στην Κύπρο. Στην Πάφο δεν παίζει. Από ΑΕΜ τίποτα. Να πω κάτι άλλο. Για τον Ρανιέρη που έφυγε 6 βαθμοί μπροστά στην Αγγλία, τι έχετε να πείτε που τον διώξαμε νύχτα. Αυτοί είμαστε που ξέρουμε από μπάλα εμείς εδώ πέρα. Ναι, ρωτάω, αφήνει ξέρετε. Ναι, είδες, το αποτέλεσμα το είδες, επειδή ξέρουμε το διώξαμε. Ναι, έφυγε 6 βαθμοί σήμερα, χτες το βράδυ. Έφυγε 6 βαθμοί, έφυγε. Διώξαμε και τον άλλον εμείς τώρα, τον τερματοφύλακα που είχαμε, τον Όλσεν. Εκεί βγάζει μάτια. Ξέρουμε από μπάλα εδώ εμείς. Δεν μου απάντησε για τον Ρανιέρη που το διώξαμε νύχτα. Τι να σε απαντήσω, τα αποτελέσματα πάνω φαίνονται, δικά του είναι. Θέλω να σε απαντήσω εγώ. Ο Μήτρογλου προχθές έριξε 3, εμείς τον διώξαμε. Εντάξει, να σε απαντήσω εγώ για τον Ρανιέρη. Έβαλε τώρα 3 και τον πουλήσαμε. Υπάρχουν μεγάλοι προπονητές οι οποίοι έχουν ειδικότητα στο να πάρουν μια ομάδα και να τη χτίσουν από την αρχή. Βλέπε Φανχάλ, βλέπε τέτοιους προπονητές. Και υπάρχουν μεγάλοι προπονητές οι οποίοι είναι να πάρουν μια ομάδα που έχει ένα κορμό, να κάνουν 2-3 πινελιές καλές και με πολύ καλό κουουουτσάρισμα να την πάνε στο πιο πάνω. Άρα, αυτό θα σου λέγα, που συνήθως μένει αυτή είναι η καλή coach που λέμε. Ο Ρανιέρη, θυμάμαι πήγε στη Βαλένθια. Τη διέλυσε. Ναι, ναι. Για μια ομαδάρα γίνει που είχε η Βαλένθια. Πήγε να ξανακάνει. Καινούργια ομάδα από την αρχή. Δεν είχε κλείσει ο κύκλος της δηλαδή. Εδώ στην Ελλάδα πήγε να κάνει ομάδα από την αρχή. Τη διέλυσε. Αλλά επειδή εδώ ξέρω να αλλάξει τη συγκυρία. Θέλανε οι άσχετοι της ΕΠΟ η Ελλάδα, η άμπαλη, να παράγει ποδόσφαιρο. Αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος. Και αυτός ο Ρανιέρη πήγε και είπε ναι, χωρίς να έχει από πίσω του. Μάλλον είχε από πίσω του, γιατί πήρε μεγάλη αποζημίωση. Σου λέει, ένα εκατομμύριο πήρε. Είναι ένα εκατομμύριο. Από τους μπαλάκες, εμάς. Ναι. Πήγε να παίξει 4-4-2 ανοιχτό σαν τον Τούτο στο Χαραϊσκάκη. Πήγε να παράγει. Καλά, εσάς σας πήραξε ένα εκατομμύριο που είπε ο Ρανιέρη. Τα 25.000 ευρώ που πήρε το μήνα ο Καραγκούρης, σας πήραξε. Φίλε, τότε η Εθνική ήταν κλεισμένη επί 10 χρόνια σε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό προφίλ. Δεν το ξέρετε, το μηνιάτικο του Καραγκούνη ήταν 24.800. Δεν ξέρω να το ξέρετε. Μόνο αυτό είναι από πίσω εμπολία. Και εδώ, που φτάσαμε τώρα στην Αγγλία. Εσύ το ξέρεις το ποσό που λες αυτό, Σιώτη, το ξέρεις σίγουρα. Δεν το ξέρουμε αν είναι. Το έχεις δει το ποσό αυτό. Δεν πρέπει να είναι τόσο. Έπαιρνε 25 το μήνα. Βεβαίως. Μπορεί. 24.800 έγραψε η εφημερίδα, το λέω εγώ. Μπορεί. 250 το κάνω. Μπορεί. 24.800 έγραψε η εφημερίδα. Μπορεί. Δεν το λέω εγώ. Μπορεί. Δεν το ακούσα σε καφενείο. Σωστό. Πού το διάβασες? Δεν το πιστεύανε κιόλας. Σε ποια εφημερίδα? Γάτα, πού? Ορθέ. Σε ποια εφημερίδα, την Γάτα, πού? Κοιτάξτε, την είχα πολύ καιρό μαζί μου γιατί η παρέα μου δεν το πίστευε και το συνέδειχνα. Ποια εφημερίδα? Δεν θυμάμαι, ρε παιδί. Πάντως ήταν αθλητική εφημερίδα. Οκ, μπορεί, τα λέμε. Καλή διαμονή. Τώρα, Ρανιέρη, στην Αγγλία. Ναι. Τώρα θα δούμε πόσο μετράει αν είναι μεγάλος προπονητής. Πόσο θα συμπεριφερθεί σαν μεγάλος προπονητής που έχει την πίεση. Αν το χάσει. Αυτό την έβγαλε. Είναι χτύπημα για τον Ρανιέρη. Λέει, εγώ αν βγω τέταρτο είμαι καλά. Την έβγαλε, την έδιωξε. Και από τους παίκτες την έδιωξε. Εντάξει. Καλή μαγκιά έκανε. Την κάνε δηλώσει ο Ρανιέρη και λέει, εγώ δεν είμαι φαβορή. Άλλε είναι ομαδάρε. Έδιωξε. Πολύ καλά είπε. Έτσι, ωραίο, σωστό. Πρώτελευταίος. Πρώτελευταίος. Έλα, φίλε μου. Πάμε τώρα στον πρώτελευταίο. Ναι. Μ' ακούτε. Έτσι, φίλε, σ' ακούμε. Καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, φίλε. Ο παδός. Ο παδός του Άρη, βασικά. Του Άρη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι λίγο το Μένιο. Είμαστε λίγο και κοντά στα χωριά, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι του Πεντάλοφο. Ραπτοπλέ. Ξέρω. Θυμάσαι τι έγινε στην Πεντάλοφο το 89. Ξέρω εγώ πάσο, συγχωρημένος τι γινότανε. Ήμουν στο μάτι. Δόξα Πεντάλοφο Καμπανιακός. Πίσω από το ρέμα. Πίσω από το ρέμα, Western, έχεις δει. Ξέρεις. Σκουτάνας. Θέλω να σου πω κάτι. Εμένα μου θυμίζει ο Πεντάλοφος. Λέω πατέρ μου, τι γίνεται εδώ. Τι ξύλο έπεφτε. Πού ήρθαμε. Τώρα στην εγγυνικό εκείνη την εποχή. Ναι, είχε άλλη γοητεία. Ναι. Άλλη γοητεία είχε. Ναι. Άλλη γοητεία είχε.
Άλλο αντριλίκη, είχε άλλο ξύλο. Αυτά τώρα είναι δελασάντορα. Πεντάλοφο και τέτοια. Θυμάμαι, φίλοι, ήμουνα στο μάτσο. Ξέρω τι γινόταν. Έλα. Ξύλο, ξύλο, φίλε. Ξύλο, πολύ άσχημο. Αυτό ξύλο. Είναι θερμή παράκληση. Ξύλο, αν μας βλέπουν σήμερα. Εγώ θέλω να σου πω άλλο. Ότι ο Μπερμπάντοφ μου θυμίζει μια εποχή στον Άρη. Θέλω να πει ο Μένιος ποιον παίκτη του θυμίζει ο Μπερμπάντοφ στον Άρη. Τον Κόκκι. Τον Κόκκι, ποιον. Όχι. Τον Τζοβάνι στον Ολυμπιακό, στα τελευταία του που περπατούσε. Άλλον, τον άλλον, τον Καστίγιο του Ολυμπιακού. Άλλον Γιάννη σου λέει, Μένιο Γιάννη. Τον Άρη, Μένιο, Μένιο, στον Άρη σου λέω, φίλε. Κάτσε να δούμε, είναι καλό, καλό ερώτημα. Πιο παλιά θα σου έλεγα. Πρόσφατη ιστορία ή πολύ παλιά. Ασλαμά, καμιά. 15 χρόνια. Έχει 2-3 χρόνια. Ακούτε. Και λίγο παραπάνω, τετραετία, πενταετία εκεί είμαστε. Για μωρόζο θα πει. Νάτος. Αμορόζο. Γάτα είσαι. Ναι. Γάτα είσαι ρε φίλε, γάτα είσαι. Καλά, τεράστια απάτη ρε, αμορόζο. Και όταν ήρθε, φάγανε, δεν το πήγαινε ποτέ αυτό. Φάγανε φίλε, εκεί έγινε καλό φαγωπότη, Μένιο. Ποιος θα μου, ποτέ γενικά, τι αμορόζο. Εγώ μάλλον είχα αμορόζο Μαριανούς, τι αμορόζο. Τα παπούτσια μου λέει, πάρτε τα παπούτσια μου. Στην Τούμπα με το Σταυρίδι, το 3-0. Φίλε, στο θυμίζει ή όχι αυτό ρε, Μαρία, Μαρία, Μαρία. Μου επιτρέπεις, τα παπούτσια. Μπροστά στο Μπερμπάντοφ ο αμορόζο μοιάζει με το εξπρές του Μεσονυκτή. Ο Μπερμπάντοφ κάνει τον αμορόζο να μοιάζει με το εξπρές του Μεσονυκτίου. Συγγνώμη, ε. Φίλε, να σου πω κάτι, φίλε. Με τον Μπερμπάντοφ εδώ τώρα! Όχι τον Μπερμπάντοφ της Τότεναμ! Τον Τωρινό! Ή της United! Τον Τωρινό! Που και εκεί το είχε αυτό το ράφιμο ρε παιδί μου! Έχει αυτό το. Άστο δεν! Ναι! Του Πασοξή που πάει στη δουλειά, χτυπήσει κάρτα δεκαετία του 80. Και για να μην φανεί καμία προκατάληψη με κάποιο μπούφι που φαντάζονται, τεράστια απάτη η ίδια ήταν στην Τζέλσι. Πες τον Ουκρανό, ρε, την απάτη. Ο Σεφτσένκο! Έβλεπα Τσέλσι με Σεφτσένκο και μετρούσα με πώς παίζει Τσέλσι. Φίλε, δεν ασχολούμαι, να σου πω κάτι, φίλε. Δεν ασχολούμαι εγώ με τον ΠΑΟΚ. Απλά τώρα επειδή σας βλέπω και τώρα και σας. Λέω ρε. Άντε, πίπρε, παιδί μου. Ξέρω εγώ, λέω άντε. Μου θυμίζει, είναι ίδιο σκηνικό, φίλε. Όντως, όντως, όντως. Ήρθε. Όντως. Τουλάχιστον ο Κόκε έμπαινε. Την πάλευε, εντάξει, τα έχει καλά με τη θύρα 3. Μπορεί να τάιζε εκεί, κάναν γκόντι, ξέρω εγώ, μπορεί λέω, δεν ξέρω. Χίλια δυο μπορεί να κάνει, αλλά τέτοια απάτη σαν τον Μπερμπάντοφ δεν ήταν ο Κόκκε. Ο Μπερμπάντοφ πέρασε και τον Κόκκε. Δηλαδή θα γίνει συμπαθής ο Κόκκε. Μιλάμε για μεγάλη απάτη. Για μεγάλη ρεμούλα. Μεγάλη και μεγάλο ηθοποιός, φίλε. Ο Μπερμπάντοφ ξεπέρασε στην απάτη. Και τον Ανδρέα Παπανδρέου έπεισε 1 εκατομμύριο φελούς. Δεν ξέρετε ποδόσφαιρο, δεν ξέρετε. Έχει ξεπεράσει και τον Τσίπρα, τον ψεύτη. 100 λέει παγιδούς στους αγρότες που τον αφήσαν. Έχει ξεπεράσει τον Παπανδρέου και τον Τσίπρα ο Μπερμπάντοφ. Εάν βάλει υποψηφιότητα θα βγει υποψηφή. Και είναι και ποπερά λαϊκιστής. Δώσε χαιρετήματα στην Πεντάλογο φίλε. Όπω τι μου θύμισε τελευταία γραμμή για σήμερα. Πάμε. Καλημέρα. Έχω τύχει φάση. Τάισον του αγρότε. Επειδή τώρα. Μισό λεπτό. Επειδή τώρα. Δεν με το αρνούνται. Σ' άκουγα αυτέ τι μέρε λίγο μερικέ φορέ. Και το έκραζε του αγρότε γιατί ανοίξανε τον Μπερμπάντοφ. Μέχρι όμω ο Τσιγκουναρά τι πήρε τι μερίδε από το Μακεδονία Παλάς. Μπράβο που είναι υπογραφή δηλαδή. Δηλαδή φύγες, δεν τις πλήρωσε κιόλας. Άρα μια υπογραφή και φύγανε. Μιλάμε για Παπανδρέου, για Κουτσόγιο, για Μένιο μιλάμε. Για Μένιο Κουτσόγιο, για Παπανδρέου. Από Τσοχαντζόπουλο και πάνω. Τι είναι γουρλόνι στο μάτι. Εάν πήγαινε από τον Πειραιά στην Πελοπόννησο ο Ιντέγε ή ο Ντομίγκες. Κάτσε να ακούσουμε. Ρωτάω εγώ, θα τον ανοίγανε οι αγρότες στα μπλόκα. Τι τον κάνανε. Τότε ποιο είναι το μεμπτό, γιατί τον κατηγόρησε. Τι το κατηγορώ. Τους αγρότες που κατηγορούν γιατί ανοίξαν τον Μπερμπάντοφ. Δεν κατηγορώ τους αγρότες. Λοιπόν, κανένα δεν κατηγορώ. Έπεσε πάνω σε παοξίδες αγρότες και τους ανοίξαν. Δεν κατηγορώ κανένα. Με επισημάνω τα γεγονότα. Τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα. Ναι, τελευταίος για σήμερα. Μάλιστα, ναι. Φίλε στον αέρα είσαι. Έπεσε. Πάρε τον άλλο για τελευταίο. Ναι. Ξύπνα, Βασίλη. Πάμε, Βασίλη. Έλα, φίλε. Άντε, δώσ' τον Βασίλη. Α, δεν έχει. Πάρε τον επόμενο. Τέλος. Μάλιστα. Τέλος. Καλή ψυχοθεραπεία. Καλό. Υπάρχει ελπίδα. Καλό. Ποιος. Φίλε, τα δύο τελευταία θα ήλα. Νερό του είναι διασταυρό. Άστε τώρα. Από μπάλα δεν ξέρω. Λοιπόν. Αυτός μας έλεγε τώρα. Αν μας βλέπει αυτός. Ποιος. Που έχει κλέψει πραγματικά τώρα. Γιατί ένα μήνυμα ήταν πολύ πολύ σοβαρό. Και εγώ ήθελα κάτι να πω.
Το μάνατζερ δεν είναι. Λέγε. Στο Χιου Ντάλλας. Κάποιος από αυτούς που κλέψαν το αυτοκίνητο του Τζόρνταν και υπάρχει ακόμη το αυτοκίνητο, ας το παραδώσει, γιατί μιλάμε για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αν έκλεβε το δικό μου. Για τη ζωή, όχι το... θέμα. Θα πηγαίναμε στη δουλειά, αγώνε. Θα πηγαίναμε στη δουλειά την άλλη μέρα χωρίς αμάξι. Θα πηγαίναμε όμως. Αυτό δεν μπορεί να πάει. Είναι της δουλειάς του. Επίσης, να ξέρετε. Δηλαδή, επικαλούμε έτσι την ανθρωπιά. Γιατί με συγκίνησε, ήρθαν πολλά μηνύματα με γέλιο για το αμάξι του Τζόρνταν. Πριν από περίπου 5 λεπτά ήρθε ένα μήνυμα που λέει σοβαρά τώρα. Όποιος που το αμάξι του Τζόρνταν και βλέπει, να το δώσει στον άνθρωπο. Κάνατε ό,τι κάνατε, ακόμη και κάτι, μια μικρή φθορά, κάτι αν έχει, αφήστε το, γιατί από αυτό ζει η οικογένειά του. Κάντε ένα ανώνυμο τηλέφωνο στον Ασλαμάη σε μένα. Από κάντε άγνωστο... στο Λίμπερο, εγώ κάθε μέρα το λέω. Κάντε στο Λίμπερο ένα τηλεφώνημα. Πες είναι εκεί. Το αυτοκίνητο είναι εκεί. Και θα σου πούμε, ρε φίλε, μπράβο, καλά, να είσαι καλά και την υγεία σου να είσαι. Πέρα από την πλάκα τώρα που καθόμαστε και μιλάμε, να ξέρετε ότι όλοι μας στο μεροκάματο, όλοι, όπως και ο Τζόρνταν. Δεν υπάρχει εδώ. Καταρχήν, αυτός είναι και μαλάκας. Γιατί τέτοια πάντα που έχει κάνει τον Σαββίδη, κανονικά ο Σαββίδης πρέπει να τον έχει μισθό. Λέω εγώ τώρα. Επειδή όμως είναι αγνός παόξης και δεν τα παίρνει, γιατί ακούστηκε σε κύκλους, ο Τζόρνταν είναι βλάκας. Βλάκας σε εισαγωγικά. Δηλαδή, κοιτάει τη δουλειά του, έχει την τρέλα του με τον ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος κτλ. Είναι κοινωνικός πολύ και εργατικός πολύ. Εάν δεν βρεθεί το αυτοκίνητο, επειδή ο Τζόρνταν, όπως όλοι τα οικονομικά δεν είναι καλά, εγώ θα κάνω ένα έρανο με ένα κουμπαρά που θα πάρω από τον Τζάμπο, από αυτούς που παίρνει η κόρη μου και βάζω μισό ευρώ, ένα ευρώ κτλ. Εγώ θα μαζέψω λεφτά, θα μαζέψει και αυτός να πάρει ένα καινούριο αγροτικό. Να ξέρετε όμως ότι είναι του μεροκάμα του, από το πρωί μέχρι το βράδυ έχει τρία γαϊδούρια να αναθρέψει, τρία παιδιά. Νέα, πόσα είναι τα παιδιά σου, ρε? Εντάξει, 15-16 σε αυτή την ηλικία. Μεγάλα, λοιπόν. Η γυναίκα του δεν δουλεύει κάπου, δούλευε η γυναίκα, δεν έχει τώρα δουλειά. Και ό,τι περιμένουν από αυτό το ζαβουνό κέφαλο. Λοιπόν, εγώ λέω θα τα μαζέψω τα λεφτά. Αλλά αν δεν το κάνανε κομμάτια, γιατί εμάς μας είπαν οι αστυνομικοί, τα παίρνουν οι Αιγύπτιοι, οι Βουλγαρόγυπτοι δικοί μας, και τα πάνε και τα κόβουν. Και τα στέλνουν και στη Λάρισα. Και κανένα μεγάλο Αιγύπτιο, κανένα αυτό, κανένα μεγάλο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Πάντως η αστυνομία δεν ασχολείται πολύ, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν βενζίνη να βάλουν στα αστυνομικά τους. Δηλαδή εδώ αναδεικνύεται και ένα άλλο σκηνικό. Ότι πήραμε τηλέφωνο και ούτε καν περιπολικό δεν ήρθε εδώ. Λέει, έτσι δεν είναι. Ούτε καν ήρθε. Έπαιρνε να πάει να κάνω μετά τη δήλωση κάτω να πούμε. Τέλος πάντων. Δείχνει μια δυναμία του κράτους σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, δεν κατηγορούμε τα παιδιά της αστυνομίας. Όχι για τα παιδιά, μιλάμε για τον κράτος. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολα. Όπως δύσκολα είναι οι γιατροί, δύσκολα είναι οι νοσοκόμοι, δύσκολα. Είμαστε Βαλκάνια, τελείωσε. Αν υπάρχει δυνατότητα να αφήσετε κάπου, να πάρετε σε αυτό, να είσαι με ένα τηλέφωνο, να πάει το βράδυ κάνει τη δουλειά του. Δουλειά κάνει. Φρούτα πουλάει. Πάει από ένα χωριό στο άλλο. Παστέλια πουλάει. Ή στο άλλο στο ραδιόφωνο, να πούμε, στο Μετρόπολη. Ναι. Άμα είναι, ξέρω εγώ κτλ. Α δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν. Μένιο, καλή ψυχοθεραπεία. Δεν θέλω να πω τίποτα για το ζώο, θα πω πολλά τώρα. Γιατί με εκνεύρισε αφάνταστα προχθές. Κατέβηκα κάτω, έμεινα παγωτό. Δεν θέλω να πω τίποτα. Εύχομαι να βρεθεί το αυτοκίνητο του ανθρώπου. Καλά, ρε, αυτό το ξενοδοχείο εκεί δεν έχει τις κάμερες. Τι σε είπα. Ό,τι τι, άκου τώρα Ελλάδα. Έχει τις κάμερες. Τι σε είπα, ρε. Ό,τι. Το υλικό θα το δώσουν στην αστυνομία. Αυτή το δώσανε. Πήρα εγώ, μίλησα με τον διευθυντή προχθές. Του ΜΕΤ εδώ, ναι. Πήρα λοιπόν το. Μου είπε, δεν μπορώ να το δώσω εσένα, να το δώσω στην αστυνομία. Πήρα την κάρτα, πήγα στην ασφάλεια. Το έδωσε, το υλικό. Φυσικά. Το έδωσε. Είδες εσύ, πήγες μέσα. Είδα, δεν είδα, θα ξαναπώ αυτές τις μέρες στην ασφάλεια. Περιτώσε να δω το βίντεο. Έχεις ένα όμως συμφέρον να δεις το βίντεο. Ναι. Ποιοι ήταν, τι ήταν κτλ. Και άμα είναι, πάω το ψάξουμε εμείς, άδουμε τις φάτσες. Πάνω, ξέρω εγώ, κανένα φίλο μας, κανένα Μάρκο Βελίδη, ξέρω εγώ, κανένα αυτό και τα λοιπά. Εντάξει, θα δούμε κανένα. Θα πάρουμε να το κάνουμε ιδιωτικά το θέμα. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα μας πει ασφάλεια. Θα μας πει ασφάλεια. Ασφάλεια. Εντάξει, εμείς κάναμε τα κυριότερα. Ασφάλεια να μας πει. Παιδιά. Λέει, τέλος. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια χαρά. Terrorista.